των οσιολογιότατων ιερομόναχων εξ Αγίου Όρους, πνευματικών, πατέρα των πρωτοσύγγελων της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου, πατήρ Νεκτάριο, να έρθει στο βήμα να απευθύνει δύο λόγια στην αγάπη. Από τον Άγιο Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως, πατήρ Νεκτάριο Μαρμαρινό,
θα περάσουμε και θα παρακαλέσουμε τον Οσιολογιότατον Ιερομόναχον εξ Αγίου Όρους, Πατέρα Χριστόδουλο, να έρθει στο βήμα να μας αναλύσει τη συνθήκη Σέγγεν. Στα δύο λόγια που θέλω, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη και τη μένα σας πρώτα-πρώτα, διότι είναι ένας από τους πρώτους εκείνους ποιμένες που ευαισθητοποιήθηκαν όταν διέκρινε ότι κάποιοι επιβουλεύονται τα πρόβατα που του ενεπιστεύθηκε ο Χριστός μας. Ήψωσε τη φωνή του και με κάθε τρόπο δήλωσε ότι για αυτόν πρώτο του μέλημα είναι η προφύλαξη του ποιμνίου του από τους λύκους. Εμπράκτος λοιπόν απέδειξε ότι δεν πρόκειται περί μισθωτού που δεν ενδιαφέρεται για τα πρόβατά του, αλλά περί ποιμένος που βλέποντας τον λύκο ερχόμενον εν ενδύμαση προβάτου, δεν αφήνει τα πρόβατά του στη διάθεση του λύκου για να τα κατασπαράξει και να τα διασκορπίσει. Τον ευχαριστώ επίσης, διότι για μένα αποτελεί τιμή η πρόσκλησή μου στην τοπική εκκλησία της Κορίνθου, που ο Απόστολος Παύλος την εφύτευσε, ο Απολλό την επότισε, ο Θεός την ύψανε και η πρόνοια του Θεού όρισε να την διαφυλάτει ως καλός τιμήν ο Σεβασμιότητος Κύριος, Κύριος Παντελεήμων. Πράγμα που αναμφισβήτητα κάνει και δεν χρειάζεται καθόλου η όποια δική μου συμβολή. Απλώς ταπεινά κάνοντας υπακοή προσήλθα μόνον και μόνον για να ακούσει η αγάπη σας και από έναν Αγιορείτη Ιερομόναχα όσα ο Επίσκοπός σας προανήγγειλε, ώστε να εφαρμοστεί το ευαγγελικό ρητό που λέει ότι όπου είναι δύο ή τρεις συγκεντρωμένοι στο όνομα του Κυρίου, σύμφωνοι για τον ίδιο σκοπό, εκείνη και ο Χριστός μας εν μέσω αυτών. Συνειδητοποιώντας το λοιπόν αυτό κι εσείς, ευκολότερα θα αγωνιστείτε, συμπαραστεκόμενοι στο πλευρό του καλού σας Μητροπολίτη, στον αρχόνα που για χάρη σας έχει αναλάβει με υπευθυνότητα. Επειδή η συνθήκη του Σέγγεν είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο που αλληλοσυνδέεται με νόμους που έχουν επικυρωθεί εκτός της συνθήκης, όπως είναι ο νόμος περί προστασίας από την επεξεργασία δεδομένων, ο νόμος του κυρίου Κουτσόγιωργα, αλλά και το σπουδαιότερο, επειδή είναι γέννημα της συνθήκης του Μάστρικ και συνδέεται άμεσα με αυτήν, γι' αυτό και όποιος εξετάζει τη συνθήκη του Σέγγεν ανεξάρτητα από τη συνθήκη του Μάστρικτ πέφτει έξω, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να τοποθετήσουμε τα πράγματα στην θέση τους, ώστε να καταλάβουμε καλά πώς μας επιβουλεύονται. Ξεκινάμε λοιπόν όχι να δούμε τι λέει η συνθήκη, αλλά ποιοι την σοφίστηκαν και σε τι πραγματικά αποσκοπεί. Όλοι εμείς που ζούμε σε αυτή την χώρα έχουμε διπλή ιδιότητα. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι στην πίστη και νόμιμοι ελεύθεροι Έλληνες πολίτες. Για να φέρουμε όμως εμείς σήμερα ελεύθερα αυτές τις δύο ιδιότητες, οι πατέρες μας αγωνίστηκαν και έχησαν το αίμα τους διακηρύσσοντας πως για δυο πολύτιμα αγαθά αγωνιζόντουσαν και θυσίαζαν την ψυχή τους. Πρώτον, υπέρ της πίστης στον Χριστό μας και δεύτερον, υπέρ της πατρίδας μας. Όλοι λοιπόν αυτοί αγωνίστηκαν και θυσίασαν τη ζωή τους για να απολαμβάνουμε εμείς οι απόγονοί τους τη θρησκευτική, την εθνική και την πολιτική ελευθερία μας. Θέλησαν δε
τους σταρκούς των αγώνων τους να τους κατοχυρώσουν νομικά, ώστε εμείς τα παιδιά τους να προστατευόμαστε και από νόμο. Όρισαν λοιπόν πως πρέπει να θεσπιστεί ένα σύνταγμα με τα άρθρα του οποίου θα κατοχυρώνεται η προσωπική ελευθερία των πολιτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το απαραβίαστο της θρησκευτικής συνείδησής τους. Μαζί με την θέσπιση όλων αυτών των άρθρων όρισαν και την εξουσία που θα κυβερνά αυτόν τον τόπο. Έτσι, επειδή οι πατέρες μας αγαπούσαν ειλικρινά τον λαό και μόνον αυτόν έκριναν άξιο να κυβερνά την πατρίδα μας, όρισαν θεμέλιο του πολιτεύματος να είναι η λαϊκή κυριαρχία και ρητά διατύπωσαν την απαρέγκλητη θέση τους πως εξουσία σε αυτόν τον τόπο είναι ο λαός. Κάθε δε εξουσία πηγάζει από τον λαό και υπάρχει υπέρ αυτού και το έθνος. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι πατέρες μας κατοχύρωσαν πλήρως από κάθε πλευρά και έδωσαν κάθε εξουσία στα δικά μας χέρια, διότι μόνον σε μας ήθελαν να εμπιστευτούν τα δικαιώματά μας, θεωρώντας ότι μόνον εμείς οι ίδιοι θα μπορούσαμε και θα θέλαμε να τα διαφυλάξουμε. Όποιος λοιπόν θα ήθελε να μας επιβουλευτεί, δεν θα μπορούσε, διότι τόσο εμείς, όσο και η εξουσία που είχαμε ήταν κατοχυρωμένα νομικά και δεν υπήρχε κανένας νόμος που να υπέρχεται του συντάγματος. Φρόντισαν μάλιστα ώστε αυτά τα άρθρα που προστάτευαν τις ατομικές και πολιτικές ελευθερίες μας να είναι θεμελιώδη και μη αναθεωρήσιμα. Δεν επιτρέπει το σύνταγμά μας σε κανέναν να τα αναθεωρήσει. Όποιος λοιπόν ήθελε να μας κάνει κακό, να πλήξει και να προσβάλλει την προσωπική μας ελευθερία και την θρησκευτική συνείδησή μας, έπρεπε με κάποιον τρόπο εύστημο να καταλύσει το σύνταγμά μας, ώστε να βρεθούμε εμείς εκτεθειμένοι. Κατά καιρούς βέβαια, όπως άλλωστε είναι σε όλους γνωστό, κάποιοι προσπάθησαν να καταλύσουν τις ελευθερίες των λαών με τη βία, υπό την απειλή των τάγκς, όπως για παράδειγμα το 1940 επιχείρησε ο Χίτλερ. Επειδή όμως οι λαοί έβλεπαν την ομή βία, αντιλαμβανόντουσαν τις διεστραμμένες διαθέσεις τους και γι' αυτό εξεγερόντουσαν σύσσωμοι και αντιστεκόντουσαν αμυνόμενοι, υπερασπίζοντας την ουσία το ίδιο το σύνταγμά τους, που προστάτευε τόσο την εθνική και την ελαφική ακεραιότητα, όσο και την ελευθερία των πολιτών. Έπρεπε λοιπόν μετά από τις ανεπάγειλες αποτυχίες τους να βρουν ένα όμορφο και εξευγενισμένο τρόπο κατάλυσης του συντάγματός μας. Και αυτός βρέθηκε το 1992 που υπογράφηκε η συνθήκη του Μάστριχτ και μετασχηματίστηκε η ΕΟΠ σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την υπογραφή της συνθήκης του Μάστριχτ, οι κύκλοι οι οποίοι προσπαθούσαν να επιβουλευτούν και το έθνος μας υλοποίησαν το σκοπό τους. Χωρίς να ενημερώσουν καν τους λαούς, χωρίς να τους ρωτήσουν και επιπλέον αναγκάζοντας τους δικούς μας πολιτικούς να την υπογράψουν, αφού προηγουμένως είχαν φροντίσει να καταστήσουν κάθε άλλη επιλογή αδύνατη και την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μονόδρομο. Πέτυχαν έτσι ότι δεν μπορούσαν να πετύχουν τόσους αιώνες με τη βία. Με την υπογραφή της συνθήκης αυτής, μετατοπίστηκε η εξουσία από εθνικό επίπεδο σε υπερεθνικό, στην ουσία και στην πράξη, καταλύθηκαν τα άρθρα εκείνα του ελληνικού συντάγματος που όριζαν πως άρχοντας και εξουσία αυτού του τόπου είναι ο λαός και δόθηκε η αρχή και η εξουσία σε διορισμένους υπαλλήλους των Βρυξελών. Κάθε εξουσία εκπηγάζει πλέον από εκεί και υπηρετεί τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στο εξής λοιπόν, το έθνος μας υποχρεούται να υπακούει σε όποια σύμβαση, σε όποια συνθήκη νομοθετούν, σε όποια κοινωνική οδηγία βγαίνει. Είναι λοιπόν ζήτημα χρόνου η κατάλυση όλων των άρθρων του συντάγματός μας. Όποιο το άρθρο έρχεται πλέον σε αντίθεση με το κοινωνικό δίκαιο και την κοινωνική νομοθεσία, υποχωρεί και ισχύει το κοινωνικό δίκαιο. Θα σας εξηγήσω απλά με ένα παράδειγμα το τι έγινε, για να το κατανοήσουμε πολύ καλά όλοι μας. Υποθέστε
ότι όλοι εμείς εδώ ανήκουμε σε ένα χωριό και για τα κοινά μας ωφέλη, επειδή δεν μπορούμε όλοι μαζί να ενεργούμε ταυτόχρονα χωρίς επιμερισμό και ιεράρχηση αρμοδιοτήτων, διαπιστώσαμε ότι ο τάδε συγχωριανός μας έχει την ικανότητα και την δυνατότητα να εξυπηρετεί το χωριό μας και τον εκλέξαμε πρόεδρο. Τον εξουσιοδοτήσαμε, δηλαδή αυτόν και τους κοινοτικούς συμβούλους, να ενεργούν για το καλό του χωριού και των συγχωριανών τους. Κάποια μέρα όμως αυτή, ο πρόεδρος και το κοινοτικό συμβούλιο, χωρίς να ενημερώσουν καθόλου όλους αυτούς που τους εξουσιοδότησαν και συνεπώς χωρίς να τους ρωτήσουν, πήγαν και συμφώνησαν με κάποιους άγνωστους στο χωριό και έδωσαν σε εκείνους την εξουσία να αποφασίζουν πλέον εκείνοι οι άγνωστοι για το χωριό και τους χωρικούς, χωρίς να δίνουν πια λογαριασμό στους χωρικούς και χωρίς να τους ρωτούν τι θέλουν. Το χωριό οι χωρικοί έχουν δηλαδή πλέον το καθήκον να υπακούν μόνο σε ό,τι θα αποφασίσουν και θα διατάζουν οι άγνωστοι αυτοί κύριοι τους. Το πρώτο λοιπόν για το οποίο αντιδρούμε είναι για την μετατόπιση της εξουσίας. Πήραν την εξουσία από τα χέρια τα δικά μας, στα οποία την είχαν εμπιστευτεί οι πατέρες του έθνους μας, και χωρίς να μας ενημερώσουν, χωρίς να μας ρωτήσουν, την έδωσαν σε άγνωστα κυριολεκτικά χέρια. Αυτή είναι η πρώτη παράνομη και ολέθρια ενέργεια που έγινε. Παραδόθηκε η εξουσία στους ξένους εν λευκό, χωρίς καμία δέσμευση για τον καθέναν από εμάς. Ενώ σημειώθηκε παρανομία με το να δοθεί η εξουσία σε αυτούς τους ξένους παράγοντες, δεν απαιτήθηκε προηγουμένως να κατοχυρωθούν τα θεμελιώδη άρθρα του συντάγματός μας, όλα εκείνα που μας έδιναν την δυνατότητα να απολαμβάνουμε την πολιτική και την θρησκευτική ελευθερία μας. Μας άφησαν εκτεθειμένους στο έλεος των άγνωστων κυρίων μας οι πράξεις και τα νομοθετήματα των οποίων ουδέποτε θα τεθούν υπό την κρίση, έγκριση ή απόρριψη του λαού μας. Του λαού που θα υφίσταται μόνον τις συνέπειες, ενώ αυτοί επιμονή μου βάσεως θα βρίσκονται κρυμμένοι πίσω από τις υψηλές καρέκλες των Βρυξελών. Και εμάς, από την άλλη, μας καθιστούν υπόχρεους τυφλά να υπακούμε μόνον, χωρίς να γνωρίζουμε τι είδους και περιεχομένου αναγκαστικές διατάξεις θα εκδίδουν σαν φυρμάνια πλέον, κατά το πρότυπο του Σουλτάνου, οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας διαβεβαιώνουμε, αδελφοί, ότι με εύσχυμο τρόπο έχει συντελεστεί εξυγχρονισμένο πραξικόπημα. Μεθοδεύτηκε η κατάλυση του συντάγματος και τώρα κάποιοι άγνωστοι αποφασίζουν πριν από μας, για μας και διατάζουν. Η διαφορά του σημερινού αποφασίζω και διατάσω από κάποια παλαιότερα έγκυται μόνο στο ότι τα παλιά ήταν χοντροκομμένα και συνεπώς ευκολοδιάκριτα. Το δε σημερινό είναι χάπι χρυσωμένο και δυσδιάκριτο. Το πρώτο εξήγηρε τις συνειδήσεις, το δεύτερο εξαπατά τις συνειδήσεις στο όνομα μιας γενικής αόριστης και βέβαια υποτιθέμενης ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας. Προσέξτε να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Μεταφέρθηκε και παραδόθηκε η εξουσία σε αυτούς τους νέους ηγέτες πριν κατοχυρωθούν, όπως είπαμε, όλα τα ανωτέρω άρθρα του συντάγματός μας. Συνεπώς, σε εμάς και τα δύο αυτά αποβαίνουν φοβερά επικίνδυνα. Τη στιγμή που αυτούς που ανέλαβαν να κυβερνήσουν δεν τους γνωρίζουμε, δεν έφτιαξαν ένα σύνταγμα ή ένα καταστατικό χάρτη εκ των προτέρων ώστε να μας πούν: «Κύριοι, εμείς αυτή την Ευρώπη οραματιζόμεθα. Έτσι νομοθετήθηκε και αν θέλετε αυτήν την Ένωση, οφείλετε να υπακούετε και να υποτάσσετε στους νόμους αυτού του συγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Συντάγματος». Επειδή τα έργα τους και οι διαθέσεις τους, όπως φαίνονται από όλες σχεδόν τις ενέργειές τους, είναι πονηρά, γι' αυτό το λόγο απέτησαν να τους δοθεί πρώτα εν λευκό η εξουσία και κατόπιν, αφού θα μας έχουν καταστήσει υπόχρεους να υπακούμε σε όλα, τότε θα μας σερβίρουν το πονηρό τους πρόγραμμα. Οι άγνωστοι σε εμάς αυτοί κύριοι
γνωρίζουν πολύ καλά τι έχουν κάνει στους λαούς. Όπως γνωρίζουν επίσης καλά, πολύ καλά, ότι σε αυτά που έχουν σκοπό να τους επιβάλλουν σε λίγο, οι λαοί θα θελήσουν να αντιδράσουν, γιατί θα συνειδητοποιήσουν το αληθινό τους πρόσωπο και πώς τελικά ήταν λύκοι ερχόμενοι προς εμάς εναντίον σε πραγμάτων. Γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να βρουν έναν κατασταλτικό μηχανισμό για να συντρίψουν τις ανατέλεσες αντιδράσεις. Έτσι κατασκεύασαν τη συνθήκη ΣΕΚΕ, ένα νομοθέτημα που για πρώτη φορά νομιμοποιεί την παρακολούθηση των πολιτών και υλοποιεί κατά γράμμα το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Οι κύριοι εισηγητές της συνθήκης, μετά την δυσφορία του ελληνικού λαού και τις ποικίλες αντιδράσεις, έσπευσαν να μας δείξουν το δίθεν κοινωνικό πρόσωπο της συνθήκης, ότι δηλαδή θεσπίζεται για το καλό των πολιτών και εξυπηρετεί την πάταξη του εγκλήματος, της εγκορίας όπλων, των ναρκωτικών κλπ. Δεν μας λένε όμως, αφού ισχυρίζονται ότι αυτή η συνθήκη κάνει τόσο πολλά και μεγάλα καλά, γιατί στην εκλογική τους διαδικασία όχι μόνο δεν την πρότειναν στον ελληνικό λαό, αλλά ούτε καν τον ενημέρωσαν ότι προτίθενται να την επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν, ώστε βλέποντας ο λαός όλα τα καλά της, όπως λένε, να έχει ένα κίνητρο για ένα λόγο παραπάνω, να δώσει την ψήφο της εμπιστοσύνης του και της έκθεσής του προς αυτήν. Αντίθετα, προσπάθησαν να περάσει με πλήρη μυστικότητα. Έπαιρναν τις απαραίτητες προφυλάξεις, όπως ένας λύκος που προσπαθεί να μπει στο κοπάδι και φροντίζει ακόμα να πηγαίνει κόντρα στον αέρα για να μην τον μυριστούν τα τσοπανόσκυλα. Και αν δεν υπήρχαν αυτοί οι λίγοι άνθρωποι έξω από την Βουλή για να διαμαρτυρηθούν και με τον τρόπο τους να αναγκάσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πούν δυο λόγια για το ότι ψηφίζεται αυτή η συνθήκη, όλος ο ελληνικός λαός θα είχε πλήρη άγνοια ακόμη και για το ότι θα υφίστατο πλέον τέτοιος νόμος. Και μόνο αυτή η πλήρης μυστικότητα με την οποία προσπάθησαν να την επικυρώσουν δείχνει ότι προσπαθούν να εφαρμόσουν μεθόδους που δεν τις θέλει καθόλου ο λαός και φροντίζουν να τις αντιληφθεί μόνον αφού πρώτα θα το έχουν επιβάλει τις χειροπέδεις. Δεν θα αναφερθώ εδώ λόγω έλλειψης χρόνου σε εκείνα τα σημεία της συνθήκης τα οποία έχουν αναφερθεί έγκριτοι νομικοί, πολιτικοί, αρχιερείς, ακόμη και ο Σύλλογος Αστυνομικών και τόσοι άλλοι υπεύθυνοι άνθρωποι. Σημεία όπως είναι η συλλογή πληροφοριών για τους πολίτες, πράγμα που αντίκειται στο Σύνταγμα, ή το νομοθέτημα εκείνο που επιτρέπει την παρακολούθηση των πολιτών μόνο και μόνο με αφορμή κάποιες εικόνες ότι κάποιο πρόσωπο στο μέλλον έχει όπως φαίνεται προδιάθεση να παρανομήσει. Είναι πολλά τα επικίνδυνα σημεία της συνθήκης που ακόμη και αυτοί που την υπερασπίζονται ομολογούν όλα όσα εμείς σας λέμε με τον συνηθισμένο εύσχυμο τρόπο. Λένε ότι στη συνθήκη υπάρχει όντως δημοκρατικό έλλειμμα. Δηλώνουν δηλαδή με εύσχυμο τρόπο την παρουσία του ολοκληρωτισμού. Θάνατος καλώς δεν υπάρχει. Ο θάνατος είναι θάνατος. Σήμερα όμως βρήκαν και καλό θάνατο. Ευθανασία λένε. Το ίδιο ισχύει και γι' αυτό. Εμείς θα σταθούμε για λίγο σε κάποια επικίνδυνα σημεία της συνθήκης που υπάρχουν στα άρθρα της από το 92 μέχρι το 101. Εκεί ορίζεται, προσέξτε, πως το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν θεσπίζεται για την πρόληψη των απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας, της δημοσίας τάξης και για την καταστολή ποινικών παραβάσεων των μελών της συνθήκης. Προσέξτε τώρα να δείτε πού βρίσκεται η επικινδυνότητα αυτής της συνθήκης. Πρέπει να εστιάσουμε καλά την προσοχή μας στο εξής. Στο ότι όλα αυτά τα μέτρα καταστολής επιβάλλονται, προσέξτε, τη στιγμή που μεταβιβάστηκαν οι εξουσίες από εθνικό επίπεδο σε υπερεθνικό, με συνέπεια πλέον να αποφασίζουν για το έθνος μας και τον καθένα προσωπικά από εμάς ξένοι, χωρίς να έχουν προηγουμένως κατοχυρώσει κανένα ανθρώπινο δικαίωμά μας
και κανένα από όλα εκείνα τα θεμελιώδη και μη αναθεωρήσιμα άρθρα που προστάτευαν και κατοχύρωναν την ζωή μας, την προσωπική μας ελευθερία και το απαραβίαστο της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης. Και εδώ ας δούμε και την πονηριά εκείνων που μεθοδεύουν όλα αυτά για τους λαούς, αλλά και τη δική μας αφροσύνη. Επιβάλλουν να επικυρωθεί από τα μέλη κράτη ο μεγαλύτερος κατασταλτικός μηχανισμός που επιβλήθηκε ανά τους αιώνες για την δημόσια τάξη, την κρατική και εθνική ασφάλεια και για την καταστολή ποινικών παραβάσεων, χωρίς προηγουμένως να έχει καταρτιστεί ο Ευρωπαϊκός Ποινικός Κώδικας και ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, για να ξέρουμε εμείς οι πολίτες της Σεγγενούπολης πότε θα γινόμαστε παραβάτες και ένοχοι και συνεπώς θα διωγόμαστε. Το κακό λοιπόν εστιάζεται όχι σε αυτήν καθεαυτή τη συνθήκη, αλλά στο ότι αυτή επιβάλλεται πρώτα-πρώτα πριν κατοχυρωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματά μας. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η νομική θέσπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της μη κατάλυσης των άρθρων εκείνων του συντάγματός μας, που είναι θεμελιώδη και μη αναθεωρήσιμα, αλλά που δυστυχώς σήμερα υπονομεύονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και αναφερόμαστε σε όλα εκείνα τα άρθρα που κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα του πολίτη σε προσωπικό επίπεδο και προστατεύουν την ελευθερία και το απαραβίαστο της θρησκευτικής συνείδησης και όλα τα παρεμφερή ανθρώπινα δικαιώματα. Και επιπλέον, επιβάλλεται αυτός ο φοβερός κατασταλτικός μηχανισμός της συνθήκης Σέγγεν για την καταστολή των ποινικών παραβάσεων πριν, ας το προσέξουμε αυτό καλά που λέγεται τώρα, πριν θεσπιστεί ο Ευρωπαϊκός Ποινικός Κώδικας, για να μας δείξουν πότε θα καθιστάμεθα ένοχοι. Εδώ λοιπόν βρίσκεται η επικινδυνότητα της συνθήκης. Γιατί ενώ έχουμε παραδώσει όλη μας την πολιτική εξουσία, όλη την νομοθετική μας εξουσία σε άγνωστους προς εμάς κύκλους, χωρίς να έχουμε προηγουμένως κατοχυρώσει τίποτα από όσα δεν θα θέλαμε να χάσουμε, εν λευκό τους υπογράφουμε και μάλιστα προκαταβολικά την έγκρισή μας σε ό,τι στο εξής θα νομοθετούν. Αφού λοιπόν εκ των προτέρων με κλειστά τα μάτια δεσμευτήκαμε ότι θα υπακούμε στα νομοθετήματά τους, είναι αυτονόητο ότι θα μας τιμωρούν σε περίπτωση αντίθεσής μας και μη συμμόρφωσής μας προς αυτά. Έτσι, αποδεχόμαστε εν λευκό την υποταγή μας σε ό,τι αυτοί πλέον θα νομοθετούν, οι οποίοι για χάρη των χρημάτων θα θυσιάζουν κάθε ιερό και όσιο, κάθε τιμή και ελευθερία, όλη μας την εθνική ταυτότητα και θα καταπατούν την θρησκευτική συνείδηση των πιστών, μη υπολογίζοντας ότι αυτή υπόκειται στον θείο νόμο που δεν της επιτρέπεται να τον παραβεί. Πρόσφατο παράδειγμα, έχουμε την τοποθέτηση του δυσόνιμου αριθμού του Αντιχρίστου σε όλα τα τρόφιμα, τώρα θέλουν να τον τοποθετήσουν στην ταυτότητά μας και όπως συζητήθηκε στις Βρυξέλλες στα πλαίσια της συνθήκης Σέγγεν, το επόμενο στάδιο είναι να δώσουν τον ενιαίο κωδικό αριθμό Μητρώου στο χέρι ή στο μέτωπο. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι μερικοί δυστυχώς και κληρικοί, ευτυχώς όμως είναι ελάχιστοι, όταν διαπίστωσαν ότι ως διεθνής κωδικός αριθμός στον τομέα της εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπολογιστών ετέθη ο δυσόνιμος αριθμός 666, αναλώθηκαν στο να γνωματεύουν αν η αποδοχή αυτού του αριθμού κολλάζει ή όχι. Και μόνο αυτή τους η ενέργεια δείχνει ότι αυτοί ως γνώμονα των πράξεών τους δεν έχουν παρά μόνο το ιδιωτερές κριτήριο του τι δεν κολλάζει. Εκείνο όμως που δείχνουν σε όλους εμάς όσοι επιμένουν να δουν αν είναι κολάσιμη ή όχι η αποδοχή αυτού του αριθμού, είναι ότι στους ίδιους δεν υπάρχει ίχνος φιλοτίμου, το οποίο όμως διακρίνει τους μίσιους χριστιανούς. Ενώ όταν κάποιος τους πει μια κουβέντα, αυτοί θυμώνουν, ξεκινούν πόλεμο, καταφεύγουν στα δικαστήρια για την προσβολή που υπέστη το πρόσωπό τους. Και προβαίνοντας σε όλες αυτές τις ενέργειες
δεν σκέφτονται αν κολλάζονται με το να τους προσβάλλει κάποιος. Τώρα μόνο κάθονται απαθώς και εξετάζουν αν είναι κολάσιμο ή όχι. Όταν δηλαδή τίθεται θέμα να τοποθετηθεί ο αριθμός, το όνομα του Αντιχρίστου και συνεπώς του Διαβόλου, πού, επάνω στην εικόνα του Θεού τον άνθρωπο. Με αυτούς ούτε θεολογικές συζητήσεις κάνουμε, ούτε δογματικές ενστάσεις απευθύνουμε. Και το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι χρειάζεται η μη τι άλλο να έχουν λίγο φιλότιμο προς αυτόν που έχισε το αίμα του για χάρη της εικόνας του. Όλα αυτά αδερφοί είναι η αρχή, μίζων του τον οψόμεθα. Όλη μας η ζωή, από το πιο μικρό θέμα μέχρι το πιο μεγάλο, θα ρυθμίζεται από τις Βρυξέλλες και όλα θα θυσιάζονται στον βωμό της οικονομίας. Για παράδειγμα, αν αύριο αυτοί νομοθετήσουν ότι πρέπει να καταργηθεί η αργία της Κυριακής, σας λέω ένα απλό παράδειγμα, και να γίνει εργάσιμη, γιατί έτσι συμφέρει την οικονομική ανάπτυξη, αυτό θα το κάνουν νόμο και κατόπιν θα βγει κοινοτική οδηγία στην οποία είναι υποχρεωμένα τα κάθε μέλη να υπακούσουν. Τότε τι θα κάνουν οι πιστοί που υπόκεινται και στο θείο νόμο που λέει πως πρέπει να αφιερώνουμε την Κυριακή στον Κύριό μας? Εάν προτιμήσουν να εφαρμόσουν το θέλημα του Θεού, τότε θα καταστούν εχθροί του κράτους και η όποια αντίδρασή τους θα ενεργοποιεί τον κατασταλτικό μηχανισμό της συνθήκης του Σέγγεν για να προστατεύεται η δημόσια τάξη. Απλά ένα παράδειγμα σας είπα. Μπορείτε εσείς τώρα να φανταστείτε τι θα νομοθετήσουν αυτοί. Εάν αύριο αυτοί οι κύριοι δουν ότι δεν συμφέρει οικονομικά να ζουν οι άνθρωποι πάνω από 75 ετών και νομοθετήσουν την ευθανασία, τότε τι γίνεται? Ίσως κάποιοι πουν ότι υπερβάλλω λέγοντας ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Εγώ αδερφοί, δεν υπερβάλλω λέγοντας μέχρι που θα φτάσουν, γιατί θα φτάσουν και σε πολύ χειρότερα από αυτά που λέμε και θα το δείτε. Εκείνο όμως που θέλω τώρα να σας δείξω είναι σε ποιο βαθμό έχουμε πλέον αφαιθεί στα χέρια τους, χωρίς να έχουμε απαιτήσει να κατοχυρωθεί κανένα ανθρώπινο δικαίωμά μας από όσα κατοχυρώνονται με το Σύνταγμά μας. Αλλά έχουμε δηλώσει και υπογράψει ότι για χάρη των πακέτων Ντελόρ και την ψυχή μας πουλάμε. Αυτό έχουμε υπογράψει. Ό,τι και να πει κανείς ως δικαιολογία για όλα αυτά είναι απλά λόγια, υποσχεσιολογίες για να κατασταλούν οι όποιες αντιδράσεις μας. Εμείς πλέον δεν κοιτάμε και δεν πρέπει να κοιτάμε τι μας λένε και τι μας υπόσχονται και τι μας διαβεβαιώνουν. Διότι έχουμε πάθει, έχουμε μάθει, ξέρουμε τώρα. Εμείς βλέπουμε μόνο τι εξανάγκασαν τους πολιτικούς μας να υπογράψει, χωρίς να μας ρωτήσουν αν το επιθυμούμε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να σημάνουμε το καμπανάκι του κινδύνου, ώστε συνειδητοποιώντας το τι έχει γίνει, όλοι μαζί να δούμε το τι μπορούμε να περισσώσουμε. Κάποιος, άκουσα, είπε τι θα κάνουμε. Το απαντώ λοιπόν. Οι πατέρες του έθνους μας που συνέταξαν και θέσπισαν το Σύνταγμά μας, μέσω αυτού κατοχύρωσαν τα ανθρώπινα δικαιώματά μας και όρισαν πως τα ανάλογα άρθρα είναι θεμελιώδη και μη αναθεωρήσιμα. Χάριν αυτών των άρθρων ως τώρα ζούσαμε ελεύθεροι και απολαμβάναμε την προσωπική, πολιτική και θρησκευτική μας ελευθερία. Εμείς όμως και τώρα δεν ζητάμε τίποτα παράλογο και δύσκολο. Αξιώνουμε όλα αυτά τα άρθρα που κατοχυρώνουν την προσωπική, πολιτική και θρησκευτική ελευθερία του πολίτη να μην υπονομεύονται από κανένα ευρωπαϊκό δίκαιο. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν υπερισχύει του συντάγματός μας ή εάν οριστεί διεθνώς ότι τουλάχιστον τα συγκεκριμένα άρθρα δεν θα καταλύονται. Και η δεύτερη λύση είναι να συγκεντρώσουν οι φίλοι μας, οι εταίροι, όλα αυτά τα άρθρα και να ορίσουν πως αυτά τα θεμελιώδη και μη αναθεωρήσιμα άρθρα θα είναι τα άρθρα ενός ευρωπαϊκού συντάγματος. Αν ενεργήσουν έτσι, τότε ούτε και εμείς θα έχουμε λόγο να αντιδρούμε στα σχέδιά τους και τους προγραμματισμούς τους. Εάν αδελφοί δεν συνενέσουν
να μας κατοχυρώσουν, τότε θα έχουμε την έμπρακτη δική τους ομολογία ότι με όλα αυτά που επιχειρούν έχουν ως σκοπό να πλήξουν αποκλειστικά και μόνον την προσωπική μας ελευθερία. Και τότε θα δούμε και στην πράξη πώς και πολιτικά πραγματοποιείται αυτό που είχε πει ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, ότι δηλαδή πίσω από την κάρτα εξυπηρετήσεως και την ταυτότητα κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία του Αντιχρίστου. Είναι πλέον ζήτημα χρόνου η κατάργηση της ανθρώπινης προσωπικότητας και ελευθερίας. Πρέπει να προσέξουμε, διότι όλα αυτά που έχουν πράξει μέχρι εδώ είναι παράνομα και μπορούμε, αν έγκαιρα ξυπνήσουμε, να προσβάλλουμε τις αυθαίρετες ενέργειές τους και νομικά. Γι' αυτό και την παρανομία τους αυτή θα προσπαθήσουν, προσέξτε το αυτό που σας λέω, θα προσπαθήσουν να την κατοχυρώσουν νομικά και συνταγματικά με την επικείμενη αναθεώρηση του συντάγματος που επιχειρούν. Ας προσέξουμε λοιπόν να μην νομιμοποιηθεί η παρανομία τους και το πραξικόπημα που επιχειρείται να επιβληθεί. Κάποιοι που δεν συνειδητοποιούν απόλυτα το τι έχει διαπραχθεί προτείνουν τη λύση του δημοψηφίσματος. Απαιτούν διάφοροι φορείς να γίνει δημοψήφισμα για να αποφανθεί ο ίδιος ο λαός τι θέλει. Εδώ όμως χρειάζεται πάλι προσοχή, διότι κάποιες ειδικές αρχές δεν είναι δυνατόν να περιέλθουν στη λογική του δημοψηφίσματος. Η προσωπική ελευθερία του ανθρώπου δεν είναι θέμα δημοψηφίσματος και απόφαση της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας. Ούτε μπορεί να υποταχθεί στη λογική του 50% συν 1. Αλλά είναι θέμα σεβασμού της προσωπικής ελευθερίας του κάθε ατόμου και αγαθό αναφέρετο από οποιαδήποτε εθνική, υπερεθνική ή διεθνή αρχή. Η ουσία λοιπόν του θέματος δεν εντοπίζεται στο αν θα γίνει ή δεν θα γίνει δημοψήφισμα. Ο αγώνας ο δικός μας θα ολοκληρωθεί μόνο τη στιγμή εκείνη που θα έχουν κατοχυρωθεί σε Ευρωπαϊκό Σύνταγμα απαραβίαστα όλα εκείνα τα θεμελιώδη και μη αναθεωρήσιμα άρθρα του συντάγματός μας που κατοχυρώνουν ως απαραβίαστο το δικαίωμα της προσωπικής, πολιτικής και θρησκευτικής ελευθερίας και του ενός και μόνον πολίτη της Ευρώπης. Αν δούμε να κατοχυρώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι προαναφερθήσεις αυτονόητες ατομικές ελευθερίες και να επιδεικνύεται έμπρακτα ο σεβασμός στην ελευθερία του ανθρώπινου προσώπου, μπορούμε ίσως τότε να δεχτούμε να πολιτογραφηθούμε ως ελεύθεροι Ευρωπαίοι πολίτες. Έως τότε όμως θα αρνούμαστε κάτι τέτοιο και για κανέναν λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα επιτρέψουμε να καταγραφούμε ως Ευρωδούλοι. Άρα δεν υπάρχει ανάγκη δημοψηφίσματος, αλλά καθίσταται επιτακτική η νομική και πολιτική αναγκαιότητα να συνταχθεί τώρα αμέσως, πριν από κάθε άλλη ενέργεια και εφαρμογή της όποιας συνθήκης, και να κατοχυρωθεί ως θεμελιώδης και μη αναθεωρήσιμη και απαραβίαστη μια χάρτα ατομικών δικαιωμάτων του κάθε Ευρωπαίου πολίτη, η ισχύ της οποίας θα υπέρχεται και του ευρωπαϊκού δικαίου και κάθε διεθνούς δικαίου. Επειδή ήδη καταφράστηκα την αγάπη σας και σας εκούρασα και πέρασε και η ώρα που μου έχει διατεθεί για την ομιλία, τελειώνοντας αισθάνομαι την ανάγκη να διευκρινίσω το εξής. Ίσως κάποιοι οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν ταλαιπωρήσει την πατρίδα μας πούν, τι δουλειά έχεις εσύ, καλόγυρος, που άφησες τα πάντα και πήγες Άγιον Όρος να κλάψεις τις αμαρτίες σου, να κατεβαίνεις τώρα κάτω και να ασχολείσαι με τους νόμους και τα συντάγματα και με όλα τα παρεμφερή και συναφή. Αυτό είναι δουλειά άλλων για να ασχοληθούν. Σε όλους αυτούς θα ήθελα να απαντήσω τα εξής. Εν πρώτης, ότι όντως αυτά ήταν δουλειά άλλων και γι' αυτό έως τώρα ουδέποτε είχαμε παρέμβει στη δουλειά τους. Ψηφίστηκε όμως ο νόμος περί δίθεν προστασίας του πολίτη από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
δεν επιλήφθηκαν ουσιαστικά του θέματος. Μας ρωτούσε ο κόσμος τι θα κάνουμε, απαντούσαμε ότι θα μιλήσουν οι ευθύνοντες και να περιμένουν. Ψηφίστηκε η συνθήκη Σέγγεν, δεν επιλήφθηκαν πάλι ουσιαστικά του θέματος. Στα πνευματικοπαίδια μας όλοι λένε θα μιλήσουν οι ευθύνοντες, περιμένετε. Θα πρέπει όμως όλοι τώρα να παραδεχτούμε ότι πλέον ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να αποφανθεί προφυλάσσοντας τα πρόβατα από τους λύκους. Η δουλειά ενός πνευματικού που τον κατέστησε ο Χριστός ποιμένα κάποιων ψυχών, έστω και ελαχίστων, είναι να φυλάει τα πρόβατα που του εμπιστεύθηκε ο Χριστός από τον Νίκο. Οφείλει λοιπόν να έχει το νου του να ενεργήσει εγκαίρως όταν θεωρεί τον Νίκο ερχόμενο. Τότε λόγω της αμέλεια, διότι αν δεν ενεργήσει τη στιγμή που απλά τον θεωρεί ερχόμενο, τότε λόγω της αμέλειάς του ο Νίκος θα μπει στο κοπάδι και θα σκορπίσει και θα κατασπαράξει τα πρόβατα. Και τότε πλέον θα είναι αργά και θα φανερωθεί πως για αυτούς τους πνευματικούς ο Χριστός είπε πως δεν φεύγει ο ποιμένας, αλλά ο μισθωτός, ότι μισθωτός εστί και ου μελεί αυτό περί των προβάτων. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν πλέον καθόλου περιθώρια αναμονής. Εμείς όλοι ομολογούμε, δεν είμαστε στρατηγοί και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Επέχουμε όμως θέση φρουρού και έχουμε υποχρέωση και καθήκον να ενημερώσουμε για τον κίνδυνο που επίκειται. Πολύ ωραία αυτό που σας λέω εξηγείται στην διαταγή των Αποστόλων. Όταν λένε οι Απόστολοι έρχεται πολεμική μάχαιρα και τοποθετήσει ο λαός φρουρό στις προφυλακές και ο φρουρός βλέποντας την μάχαιρα να έρχεται δεν ειδοποιήσει και η μάχαιρα πάρει ζωές, οι ζωές θα χαθούν εξαιτίας των αμαρτιών τους. Η ευθύνη όμως θα ζητηθεί από τον φρουρό επειδή δεν σήμανε τη σάλπιγγα. Ενώ εάν σημάνει με την κερατίνη σάλπιγγα και δεν προφυλαχθεί όποιος την ακούσει και έρθει η μάχαιρα και τον σκοτώσει, η ευθύνη για το αίμα του θα βαρύνει τον ίδιο, επειδή δεν φυλάχθηκε όταν άκουσε τη σάλπιγγα. Ενώ εκείνος που φυλάχθηκε έσωσε τη ζωή του και ο φρουρός επειδή εσήμανε θα ζήσει. Και καταλήγουν οι διαταγές των Αποστόλων αναφερόμενας σε εμάς τους πνευματικούς. Έτσι λοιπόν και εσείς, εάν δεν εξαγγείλετε και δεν διαβεβαιώσετε το λαό, η αμαρτία αυτών που έχουν άγνοια θα πέσει επάνω σας. Διευκρινίζω λοιπόν για να μην παρεξηγηθώ ότι ο λόγος που είμαι κοντά σας είναι αυτός, ότι ως απλός φαντάρος που υπηρετώ στον πνευματικό στρατό της Εκκλησίας του Χριστού μας, έχω καθήκον να ενημερώσω όλους και τους στρατηγούς και τους απλούς φαντάρους για τον κίνδυνο που διατρέχουμε, ώστε να αποποιηθώ την ευθύνη την οποία έχω ως Έλληνας πολίτης και πνευματικός. Την ευθύνη που απορρέει και στοιχειοθετείται από την σιωπή για όλα τα τεκτενόμενα στην όμορφη πατρίδα μας. Διότι η σιωπή αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή θεωρείται ως συγκατάθεση και παραδοχή. Αφού λοιπόν όλοι μας γνωρίζουμε πλέον τι συμβαίνει, ας επομιστεί ο καθένας την ευθύνη που το αναλογεί σε σχέση με τη θέση που του εμπιστεύθηκε η Θεία Πρόνοια μέσα στην κοινωνία, ως άρχον πνευματικός ή πολιτικός που καθοδηγεί και κυβερνά ή ως απλός πολίτης που συνενώντας με την απαθή στάση του μεταβάλλεται οικειοθελώς από ελεύθερος Έλληνας πολίτης σε υπήκοος μιας άγνωστης και ανεξέλεγκτης αρχής. Κάνουμε λοιπόν έκκληση προς όλα τα μέλη του σώματος της Εκκλησίας ανεξαρτήτως ιεράρχησης. Ο άνθρωπος υπάρχει ως πρόσωπο μόνο όταν είναι ελεύθερο όν. Και η οικείωση με το Θεό και η αλωτρίωση από το Θεό είναι ελεύθερες επιλογές του ανθρώπου τις οποίες σέβεται ο Θεός. Όταν λοιπόν επιχειρείται η οντολογική κατάργηση της ενίας του ανθρωπίνου προσώπου με κατασκευάσματα του τύπου της συνθήκης Σέγγεν, τότε πλέον το θέμα είναι πρωτίστως πνευματικό και θεολογικό και επομένως έχει καθήκον η Εκκλησία ώστε ανθρώπινος οργανισμός να υπερασπιστεί με χρησέματος την ουσία του κηρύγματός της
την εξασφάλιση δηλαδή της δυνατότητας της ελευθερία θεώσεως των πιστών. Αν το σώμα της Εκκλησίας δεν πράξει το καθήκον του τη συγκεκριμένη στιγμή, πολύ φοβούμεθα ότι θα αρνηθεί την κεφαλή του. Δευτερευόντως βέβαια το θέμα έχει και την εγκόσμια διάστασή του, για αυτήν την διάσταση επιβάλλεται να αγωνιστούν ακόμη και όσοι αρνούνται τη θεοειδή φύση του ανθρώπου, αλλά θέλουν να λένε ότι σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία του ατόμου. Για όλα όσα σας λέμε, δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που εκτός από το ότι αδιαφορούν, μας κατηγορούν επιπλέον, με αποτέλεσμα μερικοί που έχουν άγνοια να διαρωτώνται πού τελικά βρίσκεται η αλήθεια. Καλό όμως είναι, τελειώνοντας, να δούμε πώς κρίνει ο Ευαγγελιστής της Αγάπης το ποιος έχει δίκιο και ποια είναι η αλήθεια. Εν τούτο λέει γινώσκομεν ότι εκ της αληθείας εσμέν και εν τούτο φανερά εστί τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Πας ομοί ποιόν δικαιοσύνην πρώτον ούκ εστίν εκ του Θεού και ομοί αγαπών των αδελφών αυτού. Και εμείς αδελφοί γνωρίζουμε ότι για τη δική σας αγάπη απαιτούμε να κατοχυρωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματά σας. Και σύμφωνα με το λευθέν του μαθητή της αγάπης, πως ούκ έστιν εκ του Θεού, ούκ ακούει ημών. Εκ τούτου γινώσκομεν το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Τελειώνοντας, ο μαθητής της αγάπης μας διαβεβαιώνει ότι ημείς εκ του Θεού εστέ τεκνία και νενικήκατε αυτούς, ότι μίζουν εστίν ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο και προδεδικασμένον είναι ότι πάντοτε γεννημένον εκ του Θεού νικά τον κόσμον και αυτή εστίν η νίκη, η νική σας τον κόσμον η πίστη ημών. Σας ευχαριστώ. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία! Σέγγε σημαίνει Ελλάδα προδομένη! Σέγγε σημαίνει Ελλάδα προδομένη! Σέγγε σημαίνει Ελλάδα προδομένη! Και μετά την ωραιοτάτη ομιλία του πατρός Χριστοδούλου, παρακαλούμε τώρα τον εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, πατήρ Δημήτριο Κλούτσο, εκ μέρους του Συνδέσμου να ομιλήσει αγωνιστικά στον κορινθιακό λαό. Μεράσω σημαία, η νίκη είναι βεβαία. 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 Ορθοδοξία! Σεβαστέ μας, Πατέρα Νεκτάρη, Άγιε Πρωτοσύγκυρε και Αντιπρόσωπε του Αγωνιστού Μητροπολίτου Κορίνθου, κυρίου Παντελεήμων, ο οποίος δίνει τη μάχη προς όλες τις κατευθύνσεις για να προστατεύσει όχι μόνο το ποιμιό του της Κορίνθου και της περιοχής, αλλά και όλο το ποιμιό της Ελλάδος ενωμένος με όλους τους ιεράρχες της Εκκλησίας
της Ελλάδος και τους ιερείς και του πιστού λαού. Σεβαστέ μας Νεκτάρι Άγιοι Ηγούμενε, σεβαστοί πατέρες, αδελφοί και αδελφές, ως αντιπρόσωπος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, που είναι ο κορμός της Εκκλησίας, σας απευθύνω θερμών αγωνιστικών χαιρετισμών και ιδιαίτερα στο λαό της Κορίνθου, που είμαστε αυτή τη στιγμή φιλοξενούμενοι εδώ και ενωμένοι και λέμε δια του Σταυρού σου Χριστέ, μία ποινή γέγονεν αγγέλων και ανθρώπων και μία εκκλησία, ουρανός και η γη αγάρετε, Κύριε δόξα σοι. Το θέμα το ανέπτυξε και θα το αναπτύξουν και άλλοι ομιλητές λεπτομερώς ο πατήρ Χριστόδωρος, αντιπρόσωπος του Αγίου Όρος, ο οποίος κατέβηκε να δώσει τη μάχη ως άλλος Άγιος Κοσμάς ο Ετωρός. Είναι η εμπροστοφυλακή της Εκκλησίας. Είναι η έκφραση της τελήσεως της Αγίας μας Ορθοδοξίας. Είναι η εμπροστοφυλακή του έθνους. Και ασφαλώς αυτό που ελέγχθηκε από το άσο μας όλων των κληρικών θα γίνει σημαία και φλάμπορο. Και δεν συμφωνούμε με τις τοποθετήσεις αυτών που θέλουν την κατάργηση του Ιερού Άσου. Το πασιστέμι της Εκκλησίας λυσουμένη, την καταραμένη, είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Της Εκκλησίας λυσουμένη, την καταραμένη. Θέλω να πιστεύω ότι οι σκοτεινές δυνάμεις δεν θα περάσουν, διότι η Ορθόδοξη Ελλάδα θα μείνει όρθια, θα δώσει τη μάχη και στο τέλος με τον Κύριο θα νικήσει, διότι εξήρθε λοιπόν και είναι νικήσει. Αρκεί μόνον να κρατήσουμε εμείς καλά κράτιο έχει, λέει στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο, στίχος 11, ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής και Απόστολος. Κράτιο έχεις, ή να μην δεις λάβη των στεφανών σου. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε, σπόρεο θανού, να το κρατήσουμε. Και ως μικρό πίμιο παρακαλώ, που μας λέει ο Κύριος, μη φοβού το μικρό πίμιο, ναι, να έχουμε υπόψη μας ότι μαζί μας είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, είναι αυτή η Ελλάδα η αγωνίστρια που έδωσε τα φώτα του πολιτισμού σε όλο τον κόσμο και τώρα πολεμείται. Η Ελλάδα έχει το Κύπριο κάτω και αντί το αστέρι το εβραϊκό. Διότι το κέντρο της Εκκλησίας μας είναι ο Τίσμιος Σταυρός, που λέμε Σταυρόσιμον Καύτημα, Σταυρόσιμον Αγαλίωμα, Σταυρόσιμον Στήριγμα. Γι' αυτό οι Μασόνοι θέλησαν να καταργήσουν το Σταυρό από τη σημαία μας και έχουν έτοιμο νομοσχέδιο. Οι σκοτεινές δυνάμεις τα έχουν στα σιτάρια τους να το καταργήσουν το Σταυρό και από το Ιερό Πανί. Και γίνεται Ιερό Πανί όταν έχει τον Τίμιο Σταυρό. Αγώνας, αγώνας, αγώνας διαρκείας, η
φοβερό μας λέγει, όταν εκλείπει η αγάπη από τον κόσμο, τότε οι δυνάστε γίνονται πρίγκεπες και τα τέρατα βασιλείς και μας διοικούν. Δυστυχώς, οι δυνάστε σήμερα μας διοικούν σε όλο τον κόσμο και διαθέτουν στην Ελλάδα μας, όχι όλοι βέβαια, υπούστησαν μέσα στη Βουλή διαμαρτυρίες. Έτσι ξεχωρίζουμε αυτούς τους βουλευτές και τους επισημαίνουμε. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία μας πρόδωσε, γιατί έγιναν πρίγκιπες, τους έκανε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του πρίγκιπες και μας πρόδωσαν και βασιλείς και μας κατευθύνουν. Ναι, δεν θα το δεχτούμε, ας το έχουν υπόψη τους. Έξω είμαστε όλοι από τη Βουλή. Βασίλισσα των μαγισσών στον κόσμο αυτό. Αυτό κατόρθωσαν οι σκοτεινές δυνάμεις. Η βασίλισσα των μαγισσών να επικρατήσει. Και έχω θετικές πληροφορίες ότι στο στράτευμα από τους στρατηγούς μέχρι το τελευταίο στρατιώτη, όχι σε όλους φυσικά, ναι, σε ορισμένους, γίνεται μαύρη μαγεία, γίνεται τελετές με μαύρη μαγεία. Γι' αυτό έχουμε τα τελευταία κρούσματα αυτά της δολοφονίας των στρατιωτών μας. Έσχος! Ας τα ακούσει ο υπουργός κύριος Τσοχαντόπουλος, που είναι υπεύθυνος πολιτικός για τις ένοπλες δυνάμεις. Ας τα ακούσουν οι στρατηγοί, ας τα ακούσουν ο λαός, που έχουμε τα παιδιά μας που υπηρετούν και κινδυνεύουν με τη μάχη μαγεία. Η αστυνομία και ο στρατός, η αστυνομία και ο στρατός, αδελφοί μου και αδελφές μου και σεβαστοί μου πατέρες, ναι, είναι η καρδιά του λαού και ως καρδιά του λαού ασφαλώς θα αντιδράσουν και ως στρατός και αστυνομία. Προς τιμήν της η αστυνομία δήλωσε, δεν θα μοιράσω ταυτότητες με το 666. Τώρα, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Εκ μέρους επαναλαμβάνω του θημεριακού κλήρου της Ελλάδος, έχω να σας δηλώσω ότι σαν καλυπημένες, όπως μας είπε ο πατήρ Χριστόδωρος, θα δώσουμε την ψυχή μας σε εσάς, το λαό μας, όπως κάνει ο Άγιος Κορίνθος με τους ιερείς του μαζί, όπως κάνει ο Δημετάριος, ο Μουρακιώτης. Προσέχομαι όμως να μην πηγαίνουμε σαν τη Λίγα στη βρωμιά, γιατί υπάρχει και βρωμιά και στον Άγαμο και στον Έγαμο κλήρο, να μην τα κρύβουμε. Ναι, να μην τα κρύβουμε, υπάρχει βρωμιά, πρέπει παραπάνω και στον Έγαμο και στον Άγαμο κλήρο. Να μην πηγαίνουμε όμως σαν τη Λίγα στη βρωμιά, σαν τη Μέλισσα να πηγαίνουμε στον Έκταρ και ασφαλώς υπάρχει νέκταρ και στον Έγκαμο και στον Άγκαμο κλήρο. Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη να νικήσουμε μαζί με τον Χριστό μας, μαζί με την Ορθοδοξία, μαζί με την Ελλάδα μας και θα δώσουμε και την ψυχή μας ακόμα. Ελλάδα, Σημαίνει, Ορθοδοξία! Ελλάδα, Σημαίνει, Ορθοδοξία! Ελλάδα, Σημαίνει, Ορθοδοξία! Ελλάδα, Σημαίνει, Ορθοδοξία! Ελλάδα, Σημαίνει, Ορθοδοξία!
εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου πάλι καταθέτω φόρο του εφημεριακού κλήρου της Εκκλησίας της Ελλάδος που αντιπροσωπεύω αυτή τη στιγμή στον Άγιο Κορίνθο, κύριο Πατελεήμονα, στον Άγιο Πρωτοσύγελο, τον πατέρα Νικτάριο Καμαρενιό και στον Άγιο Οικούμενο. Αλήθεια την πάση να συνεργαστούμε και σ' όλους τους πατέρες και τον πατέρα Χριστόδωρο ως αντιπρόσωπο του Αγίου Όρος και σας καλώ να ακολουθήσουμε. Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω! Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω! Ζήτω ο αγωνιστικός κλήρος! Ζήτω! Ζήτω ο Χριστός λαός μας, το μικρό μας κλήρο! Να απομακρυνθεί από τη γη της Κορινθίας.
στρατός της. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, συγχαίρω, τιμώ, ευχαριστώ εκ μέρους όλου σας, πιστεύω, τον Άγιο Κορινθίας που με κάλεσε σε σύγκληση το λαό του, ώστε να διατρανώσει ότι η μάχη δεν γίνεται από παρεκκλησιαστικές οργανώσεις, αλλά γίνεται από την επίσημον Εκκλησία. Γίνεται κάτω από τη σκέπη και την ευλογία των αγωνιστών επισκόπων της Ορθοδοξίας, των αγωνιστών κληρικών, των αγωνιστών μοναχών και μοναζουσών. Και όσους εβοήθησα, όσους μίλησα στον Άγιο Κορινθίας για τη συγκέντρωση αυτή, είτε άντρες είτε γυναίκες που έτρεξαν, βοήθησαν όχι μόνο στο να διαδοθεί σε όλη την Κορινθία αλλά και στους γύρω νομούς, μιλάζοντας φαϊβολά, αλλά και αυτοί που πρωτοστάτησαν δίπλα στον Άγιο Κορινθίας για να γίνει αυτή η συγκέντρωση. Άξιοι και αυτοί θερμών συγχατηρίων που κουράστηκαν και εργάστηκαν. Επίσης, θα πρέπει να εκφράσουμε την ενωμένη συνείδηση της Εκκλησίας. Θα πρέπει, αδελφοί μου, να ευχαριστήσουμε όλους όσοι έχουν έρθει, είτε ανήκουν στην επίσημον Εκκλησία της Μητροπόλεως Κορίνθου, είτε ανήκουν στο Πάτριο ημερολόγιο, οι οποίοι τιμούνται αυτοί με την παρουσία τους τη Μητρόπολη Κορινθίας. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον εκπρόσωπο όντως του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, τον πατέρα Δημήτριο, καθώς και τον εκπρόσωπο του Αγίου Όρους, τον πατέρα Χριστόδουλο, γνωστόν ιερομόναχο από το βιβλίο του Γέροντος Παϊσίου, οι οποίοι έτρεξαν, έσπευσαν να ενώσουν τις φωνές τους, όλοι αυτοί, για να φωνάξουμε ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά η Ελλάδα θα ζει εις αιώνας αιώνων. Και τώρα, αδελφοί μου, μετά τα 6 λεπτά που έφαγα για τις ευχαριστίες που έπρεπε να γίνουν, διότι εάν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα ήμασταν σήμερα όλοι εμείς εδώ. Έρχομαι λοιπόν να πω ότι η όλη ζωή της γης ομοιάζει με ένα θέατρο, εάν μου επιτρέπετε η έκφραση. Το θέατρο ξεκινάει από τη δημιουργία της γης, των πλανητών και του ανθρώπου και κλείνει με τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Ο Κύριος έφτιαξε τον άνθρωπο. Σκηνή πρώτη. Πλάθει τον άνθρωπο και τον θέτει μέσα στον παράδεισο. Ο διάβολος φθονεί το Θεό και τον άνθρωπο. Θέλει να καταστρέψει ό,τι έφτιαξε ο Θεός.
και προσπαθεί να καταστρέψει το έργο του Θεού για να πληγώσει το Θεό. Έτσι λοιπόν καταστρέφει τον Παράδεισο. Πώς? Μπαίνοντας μέσα σε φίδι, σε μορφή φιδιού, ξεγελάει τον Αδάμ και την Εύα και εξέρχεται πλέον ο άνθρωπος του Παραδείσου. Κλείνει ο Παράδεισος. Και ενώ όλα ήταν λίγαν καλός, ανετράπη ο Παράδεισος. Διότι ο Όφης, ο αρχέκακος, ο Σατανάς, ο διάβολος δεν ήθελε τον άνθρωπο, το πλάσμα του Θεού, να τον δει ευτυχισμένο, ούτε ήθελε το ίδιο το Θεό να βλέπει το πλάσμα του να χαίρεται και να χαίρεται και ο ίδιος. Τα χρόνια τρίτη παράσταση. Ο άνθρωπος ζει μες στο σκοτάδι. Ο Θεός στέλνει προφήτες και φέρνει το μήνυμα ότι κάποια στιγμή έρχεται ο Σωτήρας που θα ελευθερώσει ξανά το γένος των ανθρώπων και με το κλειδί του σταυρού θα ανοίξει ξανά το Παράδεισο. Όντως γίνεται. Ο διάβολος νόμισε ότι είχε νικήσει. Απατήθηκε ο Αδάμ και η Εύα από το φίδι, που μέσα στο φίδι ήταν ο διάβολος. Ο Θεός παίζει το ίδιο παιχνίδι τώρα στο διάβολο. Ο ίδιος ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Και όπως ο διάβολος με τη μορφή φιδιού μπήκε μέσα στο Παράδεισο και τον διέλυσε το Παράδεισο, έτσι τώρα ο Θεός γίνεται άνθρωπος και εισέρχεται στον Άδη, στο βασίλειο του Σατανά, με την ενσάρκωσή του, και εκεί μέσα διαλύει με την Ανάστασή του την κόλαση, τον Άδη, και έκτοτε ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Και όσοι ακολουθούν τον Χριστό δεν φοβούνται πια τα δεσμά της κολάσεως και του Άδου. Ο διάβολος, βλέποντας ότι την έπαθε ξανά από το Θεό, διότι του διέλυσε το βασίλειο και ιδρύθηκε νέα βασιλεία, η βασιλεία του Χριστού, σκέφτεται πάλι πως θα διαλύσει τη βασιλεία του Χριστού. Έτσι ο ίδιος ο Κύριος, οι ίδιοι οι προφήτες, οι ίδιοι οι Απόστολοι μας προετοιμάζουν και μας λένε προσέξτε, διότι όπως έγινε μέσα στο Παράδεισο και μέσα στο φίδι ήρθε ο άνθρωπος, έτσι λίγο πριν έλθει ο Κύριος ή να κρίνει ζώντας και νεκρούς, ο διάβολος θα δώσει ξανά την τελευταία του μάχη και θα μπει μέσα σε έναν άνθρωπο που θα είναι πλέον σατανοκρατούμενος και θα προσπαθήσει αυτός να ανατρέψει για μία φορά ακόμη τη βασιλεία του Θεού. Προσοχή μας προειδοποιεί, διότι αυτός θα δημιουργήσει το κράτος του ξανά επάνω στη γη. Προσοχή, διότι το όνομά του ή το χάραγμά του θα συναθρίζουν τον αριθμό 666. Είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό του, ένα σημείο από το οποίο θα τον αναγνωρίσετε, όχι μόνο από εκεί, αλλά είναι ένα κύριο σημείο του, το 666, που θα τον αναγνωρίσετε. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, ενώ βλέπουμε ότι εκτιμήσονται όλα τα υπόλοιπα σημεία πρώτης Δευτέρας Παρουσίας, βλέπουμε το παζλ ένα-ένα από τα κομμάτια να κλείνει και να πλησιάζει η μέρα του Κυρίου. Ξαφνικά έρχεται ένα νέο κομμάτι, η συνθήκη του Μάστριχ και του Σέγκεν. Οι δύο αυτές συνθήκες θέτουν τα θεμέλια του κράτους του Αντιχρίστου. Θέτουν τα θεμέλια του κράτους του Αντιχρίστου, αδελφοί μου, διότι με το Μάστριχ και τη Σέγκεν φτιάχνεται και δημιουργείται ένας τέτοιου είδους κράτος που δεν θα μπορεί κανείς να γλιτώσει. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση που θα γίνεται, δεν είναι η ώρα να αναπτύξω, ο πατήρ Χριστόδουλος στο βιβλίο του που κυκλοφόρησε στη Δύση της Ελευθερίας αναπτύσσει
πώς γίνεται αυτή η παρακολούθηση μέσω των μικροτσίπ. Δεν θα μπορείς πλέον να μου τηλεφωνάς και να μην ξέρει το κράτος που τηλεφώνησες. Δεν θα μπορείς να έρθεις μέχρι την Κόρινθο και το κράτος θα ξέρει που έχεις πάει. Θα ξέρεις τι έφαγε, τι έφαγες. Θα γνωρίζει που κοιμήθηκες. Θα γνωρίζει αν είσαι χριστιανός, ναι ή όχι. Μια πλήρη παρακολούθηση προβλέπει η συνθήκη του Σέγγεν. Έτσι, όταν εφαρμοστεί και προσπαθήσει ο κόσμος να αντιδράσει, θα είναι αργά. Πολύ αργά. Αγωνιστείτε τώρα, σε λίγο θα είναι αργά. Αγωνιστείτε τώρα, σε λίγο θα είναι αργά. Αγωνιστείτε τώρα, σε λίγο θα είναι αργά. Θέλουν, αδελφοί μου, σε λίγο θα είναι αργά. Η παρακολούθηση αυτή θέλουν να γίνει με το σύστημα το ΕΚΑΜ. Γι' αυτό προσέξτε, όπου υπάρξει ΕΚΑΜ, η κοινοτική εντολή δεν λέγει που θα υπάρξει το ΕΚΑΜ. Όπου υπάρξει, είτε στις ταυτότητες, είτε στην κάρτα υγείας, είτε στην κάρτα της εφορίας, πρωτοφωνούμε όχι στον ΕΚΑΜ. Δεν παίρνουμε το χάραγμα όπου και να μας το δίνουν. ΕΚΑΜ σημαίνει φασισμός. ΕΚΑΜ σημαίνει φασισμός. ΕΚΑΜ σημαίνει φασισμός. Αδελφοί μου, φασισμός. Αδελφοί μου, για να μην μακρηγορώ και καθυστερώ την αγάπη σας, πρέπει να πούμε τα εξής, ότι κοινοτική εντολή σημαίνει νόμος. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Κάποτε όταν ήρθε φασισμός στην Ελλάδα, η Χούντα αποφάσισε και διέταζε. Δεν ρώταγε κανέναν ο Σάκης ήρθε στην Ελλάδα και με όποια μορφή ήρθε στην Ελλάδα. Δεν ρώταγε. Το ίδιο γίνεται. Έχουμε ένα νέο φασισμό. Δεν τον καταλάβατε. Τι περιμένετε, Έλληνες? Δεν καταλάβατε ότι άλλοι διατάζουν και αποφασίζουν για μας? Αποφασίζουν και διατάσσω. Δεν θα φάτε αντεράκια, δεν θα φάτε σηκωτάκια, δεν θα φάτε κοκορέτσι. Θέλετε, δεν θέλετε. Σημαίνει νέο φασισμός. Αδελφοί μου, δεν είναι μόνο το κοκορέτσι. Παρακαλώ, δεν είναι μόνο το κοκορέτσι. Δεν προσέχετε ότι λέει η εντολή. Φέτος οι κοινοτικές εντολές πρημοδοτώ τα μήλα, τα χλάδια, θάψτε τα υπόλοιπα. Ποιο ρωτάνε, αποφασίζουν και διατάσσουν κάθε φορά. Τώρα θα πάρετε νέες ταυτότητες, τώρα θα κάνετε εκείνο. Δεν μας ρωτούν, μόνο διατάσσουν. Αυτό σημαίνει Μάστριχτ, αυτό σημαίνει Σέγγεν. Μόνο διατάσσουν, στιγμή δικτατορία, αδελφοί μου. Φασισμός στη νέα του μορφή. Αδελφοί μου, βρισκόμαστε κάτω από στιγμή δικτατορία. Δεν το έχουμε αντιληφθεί. Θα είναι αργά και όταν επιβληθεί το σύστημα Σέγγεν, που λένε και τα πρωτόκολλα της ΙΟΝ, το αναφέρουν το σύστημα Σέγγεν, είναι γραμμένο στα πρωτόκολλα των σοφών της ΙΟΝ, ότι θα περικυκλώσουν οι Εβραϊσμός, Σιωνισμός, και θα σφίξουν τους κλειούς για να μην μπορέσει κανείς χριστιανός να αντιδράσει. Όταν θα έρθει η ώρα της αντίδρασης, θα είναι πολύ αργά από μας. Γι' αυτό, αδελφοί μου, αντιδράστε τώρα που είναι νωρίς. Ο Μητροπολίτης Κορινθίας δήλωσε και είπε όχι στη Σέγγεν, όχι στο 666, όχι στο φασισμό, όχι στον εβραϊσμό. Στο ίδιο και εμείς σύνθημα αναπέμπουμε από εδώ. Έλληνες, αντιδράστε. Ό,τι άμε, αν είσαι αγρός, σημείνει ρωτάμε.
αγωνιστείτε για το από πού προέρχεται ο εκάστοτε πρωθυπουργός που κυβερνάει τούτο το μέριμο τόπο. Κλείνω και τελειώνω, αδελφοί μου. Κλείνω και τελειώνω. Ξεσηκώθηκε το Άγιον Όρος. Ένα πράγμα δεν κατάλαβαν οι πολιτικοί μας. Όχι μόνον της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης οι πολιτικοί. Δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει ράσο. Δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει παπάς. Δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει καλόγερος. Όταν το καταλάβουν θα είναι αργά για αυτούς. Yeah!
Χριστό, όλοι οι Γρήκοι Έλληνες, Έλληνες, οι Γρήκοι, και πεντσούνται εις πάντας τους αιώνας. Αμήν. Τι σημαίνει δεσπότης Κορινθίας. Θα μάθουν αυτοί τι σημαίνει καλόγερος. Θα μάθουν τι σημαίνει μοναστήρι και μοναχισμός. Σαν το κούκκι θα τα πειράξουμε στον αέρα όλα. Σαν το κούκκι για την αγάπη του Χριστού. Όλοι μνείτε και υπερυψούνται εις πάντα στους αιώνας. Αμήν. Άξιος! Και τώρα ο γνωστός αγωνιστής, δημοσιογράφος και πρόεδρος της Χριστιανικής Εφημερίδος θα ανέλθει επί του Κορινθιακού Βήματος για να ομιλήσει και αυτός επί του σοβαρού θέματος της συνθήκης Σέγγεν. Άγιε Πρωτοσύγγελε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές. Είναι η απόψινή βραδιά κάτι το ξεχωριστό. Η Εκκλησία της Κορίνθου, λαός και κλήρος, δίδουν το αγωνιστικό παρόν τους και διαδηλώνουν ότι δεν θα υποκύψουν στο νέο φασισμό. Δεν θα υποκύψουν σε συνθήκες τύπου Σέγγεν. Θα απορρίψουν στην πράξη. Θα καταργήσουν με τη στάση ζωή τους κάθε αντιδραστικό, αντιδημοκρατικό νομοθέτημα με πρώτα απ' όλα τη συνθήκη του Σέγγεν. Μετά την εμπεριστατωμένη ομιλία του πατρός Χριστοδούλου, την αγωνιστική τοποθέτησή του Αντιπροέδρου του ΙΣ και του Πατρός Δημητρίου και το κυριολεκτικό ξεσήκωμα και την πνευματική ανάταση που μας έδωσε με τη φλόγα της ψυχής του Πατήρ Νεκτάριος, σε μένα δεν μένουν περιθώρια για πολλά πράγματα. Σαν μέλος λαϊκό της Εκκλησίας του Χριστού θα προσπαθήσω να εκφράσω το λαϊκό στοιχείο. Οι πατέρες μας είπαν και εξέτασαν το θέμα από κάθε πλευρά, και θεολογική αλλά και κοινωνική. Να δούμε και κάποιες άλλες διαστάσεις του προβλήματος. Όπως τόνισε ο πατήρ Χριστόδουλος, το πρώτο που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι ότι η συνθήκη Σέγγεν είναι προϊόν της συνθήκης του Μάστρη. Και η συνθήκη του Μάστρη είναι προϊόν της ένταξής μας στην ΕΟΚ. Και η ένταξή μας στην ΕΟΚ, για να μην τα βάζουμε μόνο με τους ξένους, δεν έγινε με τάγκς. Δεν μας επενδύθηκε με όπλα. Έγινε και με την δική μας συμμετοχή. Με την ψήφο των χριστιανών στα κόμματα που είχαν σημαία τους την ένταξή μας στην ΕΟ. Και πρέπει, αγαπητοί αδελφοί, να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Γιατί αν δεν δούμε τα λάθη τα δικά μας, ο καθένας προσωπικά, δεν θα αλλάξει πορεία αυτός ο τόπος. Όταν στα 1961 ξεκίνησε η σύνδεση της χώρας με την ΕΟΚ, κάποιοι περιθωριακοί,
κάποιοι τρελοί, όπως είπε ο πατήρ Νεκτάριος, έλεγαν πού θα πάει η Ορθόδοξη Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη του παπισμού και του προτεταντισμού, θα αφομοιωθεί στην Χωάνη του Πάπα, του Σιωνισμού. Δεν θα μπορέσει η Ελλάδα να αντέξει μέσα εκεί. Θα μας επιβάλλουν νόμους και συνθήκες αντίθετες με τις παραδόσεις μας, αντίθετες με τον τρόπο ζωής του Έλληνα, του Ρωμιού. Δεν γνώρισε η Ευρώπη τι θα πει ο Ρωμιοσύνης. Άλλο Φράγκος, άλλο Ρωμιός. Και η πολιτική ηγεσία μαζί με τη συμβιβασμένη πνευματική ηγεσία και με σύμμαχο τα εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης καλλιεργούσαν μύθους στο λαό. Έσχος! Μας πότισαν. Έσχος! Μας πότισαν και μας δηλητηρίασαν με το πνεύμα του καταναλωτισμού, σε αντίθεση με το πνεύμα της εγκράτειας που διδάχθηκε η Εκκλησία μας και ζήσαν οι Άγιοι μάρτυρες τους. Φάτε! Φάτε! Αυτό ήταν το σύνθημα! Και πάνω σε αυτό το σύνθημα πέσαμε όλοι και κυνηγούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ καταναλωτικά αγαθά για να μεγαλώνει το στομάχι μας, η παχυσαρκία μας, και γινόμαστε όλο και πιο παχύδερμοι ηθικά και πνευματικά, και γινόμαστε δούλοι, γιατί μας είπαν ότι μέσα στην ΕΟΚ θα τρώτε με χρυσά κουτάλια γιατί θα παίρνετε επιδοτήσεις. Και σήμερα αντί για χρυσά κουτάλια ο Ευρωπαϊκός Παράδεισος έχει 20 εκατομμύρια ανέργους, έχει 55 εκατομμύρια, 5 Ελλάδες, 5 Ελλάδες, νεόπτωχους, ανθρώπους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Έχει εκατομμύρια νέους θύματα των ναρκωτικών και του AIDS. Αυτός είναι ο Ευρωπαϊκός Παράδεισος που εμείς οι χριστιανοί δεν θέλαμε να ακούσουμε κάποιους περιφερειακούς που χτυπούσαν τον κόδωνα του κινδύνου και πηγαίναμε και ρίχναμε την ψήφο μας στους σημεροφόρους της Ευρωπαϊκής Ένταξης. Να τα λέμε αυτά στον εαυτό μας, για να είμαστε τίμιοι και με τον εαυτό μας και με τα παιδιά μας και με τον Θεό και τη συνείδησή μας. Και να αποφασίσουμε να αλλάξουμε μυαλά. Αυτό θα πει μετάνοω. Να κάνουμε τη μετάνοιά μας. Να μετανοήσουμε. Γιατί δεν λέτε για τον Πάπα που πάει και για τον Πατριάρχη που κάνει παρέα με τον Πάπα. Πες το για την ξανέρκια. Και λες πέρα για τον Πάπα. Μας είπαν ότι μέσα στην Ευρώπη θα προστατευτούν τα σύνορά μας και συζητάνε να κάνουν τα σύνορά μας σύνορα των Ευρωπαίων. Μα η ιστορία αυτού του τόπου έχει δείξει ότι τα σύνορά μας είναι χαραγμένα με τα αίμα των πατεράδων μας. Και αν κάποιος τα υπέβλεψε, χτύπησε ψωμόδοξους μεσέβους. Είναι η Ευρώπη που σήμερα δίνει όπλα στην Τουρκία και προκαλεί γενοκτονία του κούρδικου λαού που αγωνίζεται για την εθνική του ανεξαρτησία. Είναι η Ευρώπη που οπλίζει την Τουρκία και κρατάει υπό την κατοχή της
το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μας λένε ότι με τη συνθήκη Σέγγεν θα συλλαμβάνουν τους εμπόρους των όπλων. Τι υποκρισία! Εμπόριο όπλων είναι το κατεστημένο της Ευρώπης. Η Γαλλία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή δύναμη σε παράνομο εμπόριο όπλων. Η Γερμανία εφοδιάζει την Ευρώπη. Δεν ξεγελιέται ο λαός πια. Το ξέρουμε ότι το εμπόριο ναρκωτικών καλύπτεται από τους εξουσιαστές. Αυτοί που συλλαμβάνονται κατά καιρούς είναι τα βαποράκια για τα μάτια του κόσμου. Οι εξουσιαστές κρατούν το εμπόριο των ναρκωτικών που δολοφονούν την νεολαία. Αλλά αυτό είναι δικό της θέμα. Δεν είναι την προστασία των λαών. Οι λαοί της Ευρώπης έχουν δοθεί άοπλοι στους εμπόρους των ναρκωτικών και βλέπουμε ότι η μάστιγα αυτή εξαπλώνεται βαχδαία και θερίζει κυριολεκτικά τα νιάτα μας. Οι υποκρίτες, όπως οι Φαρισαίοι της εποχής του Κυρίου, όταν ερωτηριάζονται για την πάταξη του εμπορίου όπλων και των ναρκωτικών, γιατί ήδη εμπορεύονται και τα όπλα και τα ναρκωτικά. Οι εξουσιαστές της Ευρώπης, που πίσω από αυτούς υπάρχουν οι εξουσιαστές του διεθνούς σιωνισμού και της νέας εποχής, που θέλουν να αποχαπνώσουν τους λαούς, θέλουν να κάνουν την ωραία μας αδρανή, να την κάνουν φυτό, να μην μπορεί να την αρέσει η οικονομική. Σημαία η νίκη είναι βεβαία. Είναι το ωραιότερο σύνθημα που ακούστηκε απόψε. Και το ξέρουν καλά οι εξουσιαστές. Γι' αυτό βλέπετε τα τελευταία χρόνια ένα σίγουρο προϊόν που πουλάει η τηλεόραση είναι η διαβολή της εκκλησίας. Προσέξτε το αυτό. Όχι ότι μέσα στον χώρο της εκκλησίας δεν υπάρχουν και αλλάξει. Αλλά γίνονται τόσα θετικά έργα που τα αποσιωπούν και παρουσιάζουν και προβάλλουν και μεγεθύνουν υπαρκτά ή ανυπαρκτά σκάνδαλα ακριβώς για να κλονίσουν την πίστη του λαού απέναντι στο ιερό και την ημέρα Άσο. Που σήμερα, σε μια εποχή που απειλούνται οι ατομικές μας ελευθερίες, που ο λαός αθεμάζεται οικονομικά, που ο λαός κάθε μέρα φτωχαίνει πνευματικά και ηθικά από την παιδεία που του δίνουν τα μέσα ενημέρωσης. Σήμερα σε τέτοιες συνθήκες το Ράσιο είναι πραγματικά που μας δίνει κάποιο κουράγιο, που μας βλέπουμε που μπορούμε να κουμπίσουμε. Σήμερα σε αυτές τις συνθήκες είναι η σημαία. Σε αυτές τις συνθήκες που τα δίθεν προοδευτικά κόμματα έπρεπε να ήταν μπροστά και να κάνανε διαδηλώσεις, αρκέστηκαν σε μια τυπική διαφωνία που εμείς την επαιρούμε, που κατεψήφισαν τη συνθήκη, αλλά σταμάτησαν εκεί. Η συνθήκη Σέγγεν έγινε νόμος του κράτους σε αντίθεση με το Σύνταγμα. Δηλαδή, ενώ το Σύνταγμα απαιτούσε τουλάχιστον 151 βουλευτές να την υπερψήφισαν, η συνθήκη αυτή επικυρώθηκε μόνο με την ψήφο 142 βουλευτών. Μένει επομένως θέμα, για να πάμε και να τελειώσω, σε τελείως πρακτικά ζητήματα. Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Απλώς διαμαρτυρόμαστε, απλώς συγκεντρωνόμαστε και λέμε
Αχ, ωραία τα είπατε απόψε. Όχι. Παίρνω με συγκεκριμένες αποφάσεις. Η συνθήκη του Σέγγεν πρέπει να καταργηθεί. Πρέπει να βγει αντισυνταγματική, γιατί ψηφίστηκε μόνο από 142 βουλευτές. Πρέπει να βγει αντισυνταγματική, γιατί έρχεται σε ευθεία αντίθεση με βασικά άρθρα του συντάγματός μας. Πώς θα γίνει αυτό? Μόλις αρχίσει η εφαρμογή της, θα γίνει προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά του Σέγγεν, που έχω την τιμή να συμμετέχω, επαγρυπνεί, μελετά και θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια μόλις δοθεί η αυτή δυνατότητα. Συγκροτήσουμε ομάδες, επιτροπές, πρωτοβουλίες στη γειτονιά μας, στο χωριό μας, στην πόλη μας, στο εργοστάσιο που δουλεύουμε. Επιτροπές κατά της εφαρμογής της συνθήκης του Σέγγεν. Οι επιτροπές αυτές να έρθουν σε επαφή με τη Συντονιστική Επιτροπή. Θα διακινήσουμε έντυπο στο οποίο θα δηλώνουμε από τώρα ότι θα αργηθούμε να πάρουμε ταυτότητα ηλεκτρονική. Είτε έχει το 666, είτε δεν το έχει. Εφόσον θα υπάρχει ενιαίος κωδικός αριθμός Μητρώου ΕΚΑΜ, τότε η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικής ζωής του καθενός μας είναι δεδομένη και χωρίς καμία αμφιβολία. Και όπως τόνισαν οι πατέρες, αυτό δεν αποτελεί απλώς ένα δημοκρατικό δικαίωμα. Να μην παραβιάζει την προσωπική μας ζωή. Η παραβίαση της προσωπικής μας ζωής αποτελεί βάναυση, προσβολή της εικόνας του Τριαδικού Θεού που καθένας από εμάς αυτό εκπροσωπεί. Αυτό σημαίνει ότι οι επιτροπές για τις οποίες ανέφερα και ομάδες πρωτοβουλίας που θα γίνουν και σε άλλες πόλεις, γιατί αυτή η εκδήλωση θα επαναληφθεί και σε άλλες πόλεις. Πιστεύω ότι όπως αγωνιστής ιεράρχησας ο Άγιος Κορυνθίας, ο κύριος Παντελεήμων, έκανε αυτή την εκδήλωση, έδωσε την ευλογία του, θα βρεθούν και άλλοι ιεράρχες και το κίνημα θα φτώσει. Θα πάμε από πόλη σε πόλη με στόχο να γίνει ένα ευρύ, λαϊκό, χριστιανικό, δημοκρατικό κίνημα κατά της συνθήκης του Σέγγεν, κατά της συνθήκης του Μάεστρι και κατά της συνθήκης του Άμστερνταμ, η οποία έρχεται στους επόμενους μήνες. Καινούριο φρούτο θα είναι αυτό. Αν αδελφοί και αδελφές συγκεντρωθούν εκατοντάδες χιλιάδες υπεύθυνες από υπογραφές που θα λένε ότι δεν θα πάρουν την ταυτότητα, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κυβέρνηση η οποία θα προχωρήσει σε τέτοιο μέτρο. Και μην νομίζετε ότι είμαστε μόνοι. Και στην Ευρώπη υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις κατά τις συνθήκες του Σέγγεν. Έτσι το δικό μας κίνημα μπορεί να εξελιχθεί και θα εξελιχθεί σε πανευρωπαϊκό κίνημα. Μην ξεχνάμε το χρέος της Ελλάδας. Η Ελλάδα έδωσε τον χριστιανισμό στην Ευρώπη. Η Ελλάδα σήμερα ας προστατήσει κατά τη συνθήκη της Σέγγεν. Ας προστατήσει στον αγώνα για την υπεράσπιση και το σεβασμό της εικόνας του Τριαδικού Θεού. Ας προστατήσουμε για την αληθινή δημοκρατία. Για τη δημοκρατία που πηγάζει μέσα από τη ζωή και το βίο των Αγίων Μαρτύρων της Εκκλησίας μας. Για την πραγματική δημοκρατία, όχι τη δημοκρατία των πολυεθνικών, όχι τη δημοκρατία του Τετάρτου Ράιχ που θέλει η Γερμανία, όχι τη δημοκρατία του φασισμού, της ΕΟΠ και της συνθήκης του Σέγγεν. Τελειώνω, σας ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορυνθίας, τον κύριο Παντελεήμονα. Για όσους λένε
ότι αυτή την υπόθεση την παρακινούν παραθρησκευτικοί, ας διαβάσουν τις δηλώσεις του αδελφού του Πρωθυπουργού του Σιμίτη, ο οποίος λέει η συνθήκη αυτή παρουσιάζει τεράστιο έλλειμμα ελευθερίας και δημοκρατίας και απειλή τις ελευθερίες του κάθε πολίτη. Αλλά στα πίσω αυτά δεν έχουμε ανάγκη άλλων συμφοριών. Η Εκκλησία έδωσε το παρόν και από τη στιγμή που η Εκκλησία έδωσε το παρόν, η ιστορία αυτού του τόπου δείχνει ότι ο αγώνας του λαού που είμαστε η Εκκλησία, λαός και Κύριος, είναι βέβαια. Όταν τώρα σε αυτή τη συμφωνία θα σκεφτώ και εμείς τώρα θα εργάσουμε. Παραθρησκευτικές οργανώσεις, αλλά
κλήρος και λαός, ο πιστός λαός και ο ευσεβής κλήρος και ο μοναχισμός της Ελλάδος μας, μαζί με αρκετούς θα έλεγα επισκόπους ανά την Ελλάδα, αλλά κυρίως σαν πρωτοστάτης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κύριος Παντελεήμων, έχουμε δώσει και έχετε δώσει το παρόν όλο αυτό το χρονικό διάστημα στον αγώνα κατά της μη ψήφισης, ψηφίσεως και κυρώσεως πριν ψηφιστεί. Ενώ η συνθήκη Σέγγεν, το νομοσχέδιο για την προστασία του πολίτη, αλλά και συνεχίζουμε και συνεχίζεται όλοι μαζί, αγαπημένοι και ενωμένοι, κάτω από τη σημαία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, με αρχιστράτηγο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και όλους τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες μας. Συνεχίζουμε λοιπόν να δίνουμε τον αγώνα μας μέχρι τελικής ακυρώσεως και εξαφανίσεως, θα έλεγα, της καταπτύστου και αντεθνικής και αντισυνταγματικής συνθήκης Σέγγεν. Πολύ όπως ανέφερε και ο Σεβαστός Πανοσιότατος Ιερομόναχος Πατήρ Χριστόδουλος, πολλοί λένε τι δουλειά έχουν οι μοναχοί, γιατί δεν κάθονται στα κελάκια τους, στο Άγιον Όρος, από όπου είναι και ο Πατρινεκτάριος, καθώς και η ταπεινότης μου, το τονίζω αυτό, ονόνοητο. Και άλλοι πολλοί μοναχοί, εκτός Αγίου Όρους, ο μοναχισμός είναι παντού ο ίδιος, βέβαια το Άγιον Όρος, όπως είναι γνωστό, είναι το προπήλαιο και η ακρόπολη της Ορθοδοξίας μας και του μοναχισμού. Τι δουλειά λοιπόν έχουν οι μοναχοί? Να πρωτοστατούν σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικά, ό,τι θέλετε, σε τέτοιους αγώνες και πολλά και διάφορα άλλα. Με αυτό το λόγο, με αυτούς τους λόγους, αγαπητοί μου ευχαριστώ αδελφοί, σεβαστοί πατέρες, δεν δείχνουν τίποτα άλλο όλοι αυτοί οι κύριοι ή και ορισμένοι δυστυχώς κληρικοί και επίσκοποι που αναφέρουν κάτι τέτοια και άλλα πολλά, τίποτα άλλο δεν δεικνύουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, παρά την άγνοιά τους γύρω από το κατωτέρω, τα κατωτέρω μάλλον χωρία, και γενικότερα από την παράδοση της Εκκλησίας μας, από τη ζωή της Εκκλησίας μας. Ας ανατρέξουν όλοι αυτοί οι κύριοι, καθώς και η μητέρα αγάπη, στη ζωή και στα περιστατικά των Αγίων μας, τους βίους δηλαδή των Αγίων μας. Εκεί θα δούμε όχι ένα, όχι δύο, όχι πέντε, όχι δέκα, όχι εκατό, αλλά χιλιάδες μοναχούς να δίνουν το παρόν σε κάθε μα κάθε δύσκολη στιγμή, ιδιαιτέρως βεβαίως της πίστεώς μας, της Ορθοδόξου πίστεώς μας, αλλά και για θέματα εθνικής σημασίας. Και όχι μόνο πίστεως και πατρίδος, υπερπίστεως και πατρίδος, αλλά και για θέματα συνειδήσεως, για θέματα κανονικά που έχουν σχέση με τους ιερούς κανόνες του πηδαλίου μας, για θέματα αληθείας. Θέλετε να κάνω αναφορές? Επιλείψιμε ο χρόνος διηγούμενος, τα ονόματα των Αγίων Πατέρων. Να αναφέρω τον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη, 8ος αιώνας και 9ος επί οικονομαχίας, που πολέμησε όχι μόνο την αίρεση οικονομαχίας, αλλά και τον παράνομο γάμο του Αυτοκράτορος του Κωνσταντίνου, και πήγε κόντρα με μια ολόκληρη αυτοκρατορία, με ένα ολόκληρο πατριαρχείο και με όλους τους επισκόπους, προκειμένου να υπερασπιστεί το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας μας, και διέλυσε όχι ένα μοναστήρι με 3 και 5 μοναχούς ή μοναχές που έχουν σήμερα οι περισσότεροι κατά τα άλλα αξιέπαινοι και αξιόλογοι ηγούμενοι, αλλά διέλυσε ένα μοναστήρι, παρακαλώ, με 1000 μοναχούς. Ένα ολόκληρο μοναστήρι με 1000 μοναχούς διελύθηκε προκειμένου να υπερασπιστεί το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας μας. Και εξορίστηκε 4 φορές
και διέλυσε το μοναστήρι του Ισχυλίου Μοναχούς. Να αναφέρω τον Άγιο, τον Μελίρη, τον ποταμό της Σοφίας, τον Άγιο Άνετο Χρυσόστομο, ο οποίος εξορίστηκε στον Κουκουζό της Αρμενίας για τον αγρό της χείρας. Ποιους να αναφέρω? Να αναφέρω τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, που πήγε κόντρα ένας καλόγερος, μοναδικός καλόγερος, τουλάχιστον λέμε για τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, το λαμπρό αυτό δίστιχο, κρατεί με άτλας μυθικός όμις πόλων, κρατεί αληθός Μάρκος Ορθοδοξία. Αυτό είναι σχετικό για τον Άγιο Μάρκο σε εισαγωγικά. Εδώ έχουμε πιο κυριολεκτικό παράδειγμα. Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, 7ος αιώνας, κόντρα στα τέσσερα πατριαρχία, κόντρα σε όλους τους επισκόπους, κόντρα σε όλες τις αυτοκρατορίες, για να υποστηρίξει την ορθόδοξη πίστη μας, κατά του μόνο θελητισμού και μόνο ενεργητισμού. Να υπενθυμίσω στην αγάπη σας και να κλείσω λίγα συντόμως την παράγραφο αυτή, τον Άγιο Σάββατον Εγγυασμένο, που άφηνε τη λάβρα του και έβγαινε έξω στα Ιεροσόλυμα και στην Παλαιστίνη για να διαδηλώσει μαζί με τον Άγιο Θεοδόσιο και τον Μέγα Ευθύμιο κατά των αιρέσεων και κατά των μονοθεσιτών. Να υπενθυμίσω τέλος την αγάπη σας τον τελευταίο σχεδόν μεγάλο και λαμπρό Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Διαπρίσιο Κήρυκα της Ορθοδοξίας και Μέγα Αναμορφωτή του γένους μας. Ποιον άλλο? Τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, τον Πατροκοσμά, που βγήκε έξω από το Άγιο Όρος. Ένα χειροκρότημα για τον Άγιο μας Κοσμά, τον Πατροκοσμά, τον λαμπρό Κήρυκα της Ορθοδοξίας και του γένους μας, που κατά κοινή παραδοχή, εάν δεν ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, αν δεν είχε κάνει τις τέσσερις αυτές περιοδίες όλη την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε σήμερα Ορθοδοξία και δεν θα υπήρχε σήμερα ελεύθερο ελληνικό έθνος. Ένα ελεύθερο ελληνικό έθνος το οποίο δυστυχώς κάποιοι κύριοι δεν εκτιμούν, αλλά πιεζόμενοι επειδή έχουν πολλά συμφέροντα και έχουν υποδουλωθεί αυτοί οι κύριοι και δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, προσπαθούν να υποδουλώσουν και να εξαφανίσουν. Όλοι αυτοί οι κύριοι, οι κατά καιρούς πολιτικοί που έρχονται εις τας πολιτικάς θέσεις και ηγεσίας. Τι δουλειά λοιπόν έχουν οι μοναχοί, Μα ακούσατε και τον πατέρα Νεκτάριο, τον τόσο αγαπητό μου και σεβαστό και αγωνιστή πατέρα Νεκτάριο, καθώς και τον πατέρα Χριστόδουλο, για τους μοναχούς ορισμένα πράγματα. Ακούστε τώρα τι λένε οι πατέρες Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, αυτός ο στήλος του μοναχισμού, που είχε ένα μοναστήρι με 1000 μοναχούς. «Η μοναχή εισή την εσ εν της νη καιρής δειξάτωσαν», λέει, «επί της έργης», όχι επί τα λόγια, «επί της έργης, έργο του μοναχού εστί, το μηδέν ανέχεστε και ενωτομήστε το Ευαγγέλιο, ιερές παραδόσεις, ιεροί κανόνες και η αλήθεια». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει με απλά λόγια για να το καταλάβει και ο κάθε απλός αδελφός που βρίσκεται εδώ, ότι το πραγματικό έργο του μοναχού, εκτός βέβαια από το να καθαριστεί και να καθαρίσει τον εαυτό του και τα πάθη του, που είναι το προπαταρχικό στόχος του μοναχού και των μοναχών όλων, είναι, λέει, να μην ανέχεται σε καμία περίπτωση να προδίδεται η πίστη μας, να προδίδονται οι παραδόσεις μας, να προδίδονται τα ιερά και τα όσια της πίστεως και της πατρίδος μας. Αυτό λέει ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. Δεν το λέω εγώ. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, τον οποίο πιστεύουμε και τιμούμε. Να λοιπόν, τι δουλειά έχουν οι μοναχοί. Ο δε Άγιος Μελέτιος Ομολογητής, ένας άλλος γνωστός πατέρας της Εκκλησίας μας, που ονομάστηκε Ομολογητής γιατί? Γιατί ακριβώς όπως και όλοι εσείς που βρίσκεστε σήμερα εδώ και άλλοι πολλοί που ήταν σε άλλες συγκεντρώσεις, δεν κάνουμε και δεν κάνετε άλλη δουλειά παρά τι? Να ομολογείτε την αλήθεια. Να ομολογείτε
την πίστη μας, την ορθοδοξία μας, τις παραδόσεις μας, τα ιερά και τα όσια της πίστης και της πατρίδας μας. Άγιος Μενέφιος λοιπόν, ομολογητής, τι λέγει. Το την αλήθεια σιγάν, κίνδυνος όντως μέγας και κόλασης αιώνιος και βόθρος απολίας. Ου δίκαιο, ου θεμητόν, ου πρέπον ευσεβέσει, όλος σιγάν ένθα Θεού τους νόμους την αθετούσει. Δηλαδή, αυτός ο οποίος βλέπει την αλήθεια να κρύβεται, να καταπατείται, να βάλεται η αλήθεια και σιωπά είναι λέει βόθρος απολίας γι' αυτόν και κόλασης αιώνιος. Πώς είναι δυνατό λοιπόν, απαντήστε με εσείς μόλις τελειώσω αυτή την παράγραφο, αυτή την πρόταση. Απαντήστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν εμείς να βλέπουμε την αλήθεια να καταπατείται, οι νόμοι του Χριστού μας να προσβάλλονται, η πατρίδα μας να κινδυνεύει να εξαφανιστεί και να διαλυθεί και να μένουμε σιωπηλοί. Σας ερωτώ, μπορούμε? Δεν άκουσα, μπορούμε? Τώρα άκουσα. Τις ευσεβεί, συνεχίζει ο Άγιος Μενέφιος, συγγύσιεν, τις όρος ηρεμήσει και γάρ, προσέξτε αυτό που θα πω τώρα, και γάρ τη συγκατάθεση η σιωπή σημαίνει. Δηλαδή όταν σιωπάει κανείς σε τέτοια πράγματα, είναι συγκατάθεση, είναι σαν να συγκατατίθεται, σαν να είναι συνεργός, συμμέτοχος σε αυτή την προδοσία. Τις ευσεβείς λοιπόν συγγύσιεν, ποιος ευσεβείς θα συγγύσει, τις όλος ηρεμήσει, ποιος μπορεί να ηρεμήσει και γάρ τη συγκατάθεση είναι σιωπή σημαίνει. Και φέρνει παράδειγμα ο Άγιος Μελέτης ομολογητής. Και τούτο λέει αυτά που σας λέω εγώ, λέει ο Άγιος Μελέτης, και τούτο δείκνει σαφώς ο πρόδρομος Κυρίου. Τι έκανε πρόδρομος Κυρίου? Πήγε έξω από τον Ηρώδη και του είπε, Ηρώδη, ουκ εξεστήσει έχεις την γυναίκα του αδελφού σου για γυναίκα. Δεν πήγε ούτε για το Ευαγγέλιο, ούτε για τους νόμους, ούτε για την πατρίδα, αλλά για ένα απλό πραγματάκι, για μια απλή παρανομία, για μια μοιχεία που έκανε ο Ηρώδης. Και γι' αυτό αποκεφαλίστηκε ο Ηρώδης, δεν αποκεφαλίστηκε για τίποτα άλλο. Γι' αυτό το ασήμαντο πραγματάκι. Έβαλε την επιπίνακη την κεφαλή του. Και τούτο λοιπόν δείχνει σαφώς ο πρόδρομος Κυρίου και Μακαβαίες είναι αυτό λέει. Και οι Μακαβαίες στην Παλαιά Διαθήκη, που για να μην φάνε κρέας έπαθαν όλα αυτά που έπαθαν. Επενετός ο πόλεμος γνωρίζεται πολλάκις και μάχη Κρήτων δείχνεται ψυχοβλαβούς ειρήνη. Βέρτιον γάρ ανθίσταστε της ου καλός φρονούσι παρά τούτης ακολουθήν χωριζομένους του Θεού. Δηλαδή μαζένα ορισμένοι, έγραψαν ορισμένοι και κλείνω για να μην σας κουράζω σε δύο λεπτά. Επειδή ο χρόνος έχει περάσει, το ξέρω ότι... Τι έλεγε? Θέλετε να συνεχίσω? Το θέλετε πραγματικά? Πρέπει να πάρω άδεια από την Επιτροπή. Μπορώ να συνεχίσω? Ορίστε. Λέει θα κλείσει το γήπεδο και θα μείνουμε μέσα. Θέλετε να μείνουμε μέσα? Λοιπόν, εντάξει, αστείευουμε, φυσικά το καταλαβαίνετε. Σε 2-3 λεπτά θα έχω τελειώσει. Λοιπόν, λένε ορισμένοι ότι το παρακάνουμε, το παρατραβάμε και δεν είμαστε λέει ειρηνικοί. Πού είμαστε ειρηνικοί? Πάντοτε τονίζομαι σε κάθε διαμαρτυρία μας ότι είμαστε ειρηνικοί και φιλήσιοι και ομοταγοί πολίτες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι το δυνατόν περνάει από το χέρι μας για να μην δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Όταν όμως μας πιέζουν και μας προκαλούν και εξασκούσαν όπως γνωρίζετε αυτή την έμεση ψυχολογική και τρομοκρατική βία τα όργανα της τάξεως, κάποια στιγμή μπορεί κανείς και να πει κάτι παραπάνω. Λοιπόν, ευχαριστώ. Αφήστε με να τελειώσω, παρακαλώ. Αφήστε με να τελειώσω για να μην κάνω κατάκριση του χρόνου. Εδώ τι λέει ο Άγιος Μενέφιος και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Πενετός, επενετός, τον επενεί δηλαδή, ο
πόλεμος γνωρίζεται πολλάκις. Και μάχη Κρήτων δείχνεται ψυχοβλαβούς ειρήνης. Δηλαδή κάνει μια διαδιαστολή εδώ πέρα. Και λέει ότι υπάρχει ειρήνη η οποία είναι ψυχοβλαβής. Δηλαδή είναι βλάβη για την ψυχή μας. Ενώ υπάρχει πόλεμος και μάχη η οποία είναι επενετή. Και υπάρχουν πολλές τέτοιες αποδείξεις που δεν έχω το χρόνο να αναφέρω στην αγάπη σας. Οπότε λοιπόν, ας λένε οι κύριοι αυτοί ό,τι θέλουν, εμείς όσο μπορούμε προσπαθούμε να διαδηλώσουμε ειρηνικά και φιλήσυχα, διότι ο καιρός είναι περιορισμένος και δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Όπως ακούσαμε τα συνθήματα, πρέπει να αγωνιστούμε τώρα γιατί σε λίγο θα είναι αργά. Και όπως λέγει και ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, της γάρ έχουσι γνώση, λέει, ευχερώσει τούτου γινώσκεται έλευσης. Της δε το νουμ έχουσιν εις πράγματα βιωτικά, ούχε ευχερον έστε τούτο. Αυτοί που είναι κοντά στο Θεό και ζουν στην εκεί ζωή και είναι ενωμένοι με την πηγή της ζωής, τον Κύριό μας και την Εκκλησία μας, την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, πολύ εύκολα θα καταλάβουν τα σημεία των καιρών και θα ξεσηκωθούν και θα πολεμήσουν. Όσοι όμως είναι κολλημένοι σαν τα στρίβια πάνω στις πέτρες, δηλαδή μέσα στις βιωτικές μέρημνες και μέσα στις απολαύσεις και στις ειδονές και στην ευμάρεια και στην τρυφή, αυτοί όχι μόνο δεν πρόκειται να καταλάβουν, λέγει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, αλλά και θα κορυδεύουν, λέει, και θα χλεβάζουν αυτούς που τα λένε. Αφήστε λοιπόν, αδελφοί μου, σεβαστοί πατέρες, Άγιοι Πρωτοσύγγελε, ας αφήσουμε όλους αυτούς τους κυρίους να χλεβάζουν, να μας χλεβάζουν. Εμείς ενεργούμε κατά συνείδηση, ενεργούμε κατά Θεόν, ενεργούμε βάσει της πίστεώς μας και της πατρίδας μας, και να είστε βέβαιοι και να είναι βέβαιοι ότι τα σκοτεινά σχέδια όλων αυτών των αντιχρίστων και σκοτεινών και ανθεληνικών δυνάμεων δεν θα περάσουν και τόσο εύκολα, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Ο καλογερικός κούμος, όπως είπε και ο πατήρ Νεκτάριος, είναι πολύ δυνατός όταν είναι ενωμένος με τον Θεό, και θα δουν τι εστί καλόγεροι και τι εστί μοναχισμός. Και σας λέω μόνο αυτό και κλείνω με δύο κείμενα. Θυμηθείτε όλοι τι είπε ο Πάπας στη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας. Δηλειώ, λέει, φοβάμαι μήπως ευρεθεί τι καλογέρι και ανατρέψει τα σχέδιά μου. Φοβάμαι, λέει, μήπως ξεφυτρωθεί ένα καλογέρι στα καλά καθούμενα και μας χαλάσει τα σχέδια. Και φυσικά το καλογέρι αυτό βρέθηκε. Δεν ήταν άλλος από τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, που ξεκίνησε από καλογέρι, γιατί και επίσκοποι καλογέρια είναι. Όλοι λοιπόν, πειθόμενοι, και κλείνω με αυτό το κείμενο, πειθόμενοι της λόγης των Αγίων Πατέρων μας, των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας, και ιδιαίτερα του Αγίου Πύρινου Πατέρα της Ορθοδοξίας μας και μεγάλου αντιαιρετικού πολεμιστού, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος λέγει, και με αυτό κλείνω: ακούσατε, λαοί, φιλέ και γλώσσε, άνδρες, γυναίκες και νύπια, πρεσβείτε και νεανίσκοι, ήτης, έρχεται και προσπαθεί να αλλάξει την πίστη μας, το Ευαγγέλιό μας, αυτά τα οποία μας παρέδωσαν οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες μας. Μη ακούσετε αυτού, μη δε δέξεστε την συμβουλή του Όρθεως, όπως εδέξατο μέσα στον παράδεισο η Εύα και έφυγαν από τον παράδεισο. Κάνω βασιλεύς, κάνω αυτοκράτορας, κάνω επίσκοπος, κάνω πατριάρχης. Κλείσατε τα σαχουάς και μη ακούσετε ουδένα. Αλλά μείνετε προσκολλημένοι σαν τα στρίδια ή στα σπέτρας απάνω στην ορθόδοξη πίστη μας, στην ορθόδοξη Ελλάδα μας. Μια Ελλάδα η οποία έχει γεμίσει χιλιάδες, μιλιάδες ήρωες, οι οποίοι πολέμησαν για τον Χριστού, την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Ζήτω λοιπόν η ορθόδοξη Ελλάδα μας! Ζήτω το έθνος μας! Ζήτω περιού!
σώζει ο λαός του Κυρίου μας. Κάτω η συνθήκη Σέγγεν. Κάτω οι μασόνοι. Ελληνίδες, Έλληνες, νυν υπερπάντων ο αγών. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γεώργιος Μαρκουλάτος καλείται να απευθύνει στην αγάπη των πιστών θερμό χαιρετισμό. Αγίε Πρωτοσύγγελε, τίμιοι πατέρες, ευλογημένοι χριστιανοί, χαίρομαι που απόψε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο που πάτησε τα Άγια πόδια του ο Απόστολος των Εθνών, γίνεται η σύναξη αυτή για να βροντοφωνήσουμε όλοι αυτήν την φωνή που βγαίνει μέσα από τους αιώνες. Ζει Κύριος ο Θεός. Και αναστημένοι να δώσουμε όχι ένα παρόν, αλλά μία υπόσχεση ενώπιον Θεού και ηρωικών μαρτύρων και ηρώων του έθνους, ότι κανένα από τα σχέδια των αντιχρίστων και σκοτεινών δυνάμεων δεν θα περάσει. Η απόφαση του Ορθοδόξου Ελληνικού Λαού και Κλήρου είναι να δώσει τη μάχη μέχρι αίματο. Και αυτήν τη στιγμή συγχαίρομαι αυτούς που εμόχθησαν δια την πραγμάτωση της συγκεντρώσεως αυτή, αλλά ιδιαιτέρως τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορινθίας, ο οποίος και στην τελευταία συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως έδωσε το παρόν με κλήρο και λαό της περιοχής του, με πάρα πολλά πούλμα, και συμπαραστάθηκε στην οργανωτική και στην ειδική, θα έλεγα, ανάγκη για την πραγμάτωση της συγκεντρώσεως εκεί. Επίσης, χαίρομαι απόψε και δεν λέγω πολλά, διότι έγινε το Α ωμέγα, και διότι αυτές τις ώρες δίδεται η απάντηση στις σκοτεινές και αντίχριστες δυνάμεις. Και κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η χάρη της Τριαδικής Θεότητος, η σκέπη της Παναγίας μας και οι Άγιοι Πάντες μαζί με την Αγία Μαγδαληνή την εις Απόστολο, που διεκδίκησε τα δικαιώματα του Κυρίου ενώπιον των αρχόντων της εποχής εκείνης, και εμείς τυχούμε στην απόφαση να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα του ελληνικού ορθοδόξου λαού, αλλά κυρίως της Αγίας μας Ορθοδοξίας. Και θα τελείωνα λέγοντας, τι άλλο θέλουμε όσοι αγωνιστήκαμε από την πρώτη ημέρα όταν παρουσιάστηκαν τα σκοτεινά σχέδια των αντιχρίστων δυνάμεων με το νόμο 1599, όταν αυτό το μικρό πυρ θα λάμψει και θα
φωτίσει ολόκληρη την Ελλάδα, κατακαίοντας τους αντιχρίστους και σκορπίζοντας όλες τις παγίδες τους. Αυτή λοιπόν η ώρα η μεγάλη που η επίσημη φωνή του ιεράρχου της τοπικής εκκλησίας γίνεται παράδειγμα, γίνεται μία απαρχή για να δώσει αυτό το μήνυμα σε όλους τους ιεράρχες και σε όλη την ορθόδοξη παρεμβολή κλήρου και λαού. Έχουμε λοιπόν αυτήν την ώρα ένα μεγάλο πανηγύρι. Έχουμε αυτήν την ώρα κάτι διαφορετικό από ό,τι γινόταν μέχρι σήμερα. Ας ευχηθούμε αυτή η φωτιά που άναψε εδώ και 10 χρόνια και σήμερα αρχίζει να γίνεται φλόγα, να σκορπιστεί και να κατακάψει. Να κατακάψει σχέδια και να σκορπίσει φως άπλετον σε ολόκληρη την ευλογημένη μας πατρίδα. Ας αναφωνήσουμε από τα βάθη της ψυχής μας. Ζήτω η Ορθοδοξία μας! Ζήτω το Ορθόδοξο Ελληνικό Έθνος! Το τετιμημένο ράσο! Ο περιούσιος λαός του Κυρίου! Ο Θεός μαζί σας! Καλή δύναμη! Καλούς αγώνες! Και ένα να γνωρίζουμε όλοι! Καμία κάρτα ηλεκτρονική! Στο πλευρό του αγωνιστή Μητροπολίτου,
Θα αγωνιστούμε μαζί με πυροδίο, μαζί και ο μοναχισμός, για Ελλάδα και Ορθοδοξία, αδελφοί μου. Για Ορθοδοξία και Ελλάδα. Για Ελλάδα και Ορθοδοξία. Γιατί... Thank you.